Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Άντε μπράβο, καλημέρα. Άντε μπράβο, Κωνσταντίνο μου, για να σε ακούσω λίγο σήμερα. Τι έγινε στο δημότικο, ρε. Τι έγινε πάλι, πάλι η δισκηδία εκεί, καρφώθηκε το μάτι σου πρωί-πρωί. Φτου, βρε αγόρι μου, κάτι έγινε. Σπαραγμό στο δημότικο. Η φοιτήτρια, ρε. Ποιο την έφαγε αυτήν την κοπέλα? Ένα περίεργο. Αν θε να ξεκινήσουμε, κάντο ο φορέλα, άσο καζαμπάκα, το κάνω εγώ αγόρι μου. Μην αγχώνεσαι, το φτιάξω εγώ. Το φυλακί, να σε ακούσω λίγο σήμερα. Έστρωσε, ήπια σάι με τρόπο από γεράκι. Ελληνικό καφέ. Ο ελληνικό δεν θα σε στρώσει, αλλά τέλο πάντων. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κοίταξε τώρα αυτό, άμα έχει πλούσιο ο μπαμπά. Θα τον βγάλουν έξω κι αυτό. 100%. Πα στο Ριχάρδο κατευθείαν. Στην Ελλάδα, ό,τι και να κάνει, ναι, με μισό εκατομμύριο είσαι έξω. Με μισό εκατομμύριο, δηλαδή έχει μισό εκατομμύριο, είσαι έξω, γίνεσαι όμορφο, μπορεί να ζήσει, έχει μισό εκατομμύριο, κάνει τα πάντα. Μισό εκατομμύριο, ναι, να διαθέσεις, όχι να έχεις. Μισό εκατομμύριο δεν γλιτώνεις. Α, δεν γλιτώνεις. Είναι το αρχικό κεφάλαιο δηλαδή. Μισό εκατομμύριο, ναι, να έχεις 20 και να δώσεις το μισό. Α, στο δικηγόρο. Στο δικηγόρο. Να έχεις καλό δικηγόρο. Να έχεις τον Κούγια, ας πούμε. Να έχεις τον, ξέρω εγώ, το, ναι, τον άλλο της. Κοινοθνητό δικηγόρο, κατάλαβες. Ναι, μάλιστα. Άρα έχεις οπότε λεφτά. Εγώ οπότε βλέπω κανέναν ο οποίος είναι νομικός, ναι, ναι, και κάνει κουστούμι κτλ. Και πιάνει κουβέντα για θέματα, ας πούμε, νομικά. Του λέω, φίλε, έχω πολλά λεφτά. Ψέματα. Ναι. Δεν σε έχω ανάγκη. Μα σε παρακαλώ. Δεν σε έχω ανάγκη. Όχι, όμως.
Έλα ρε, βρες μου δύο παράθυρα τώρα, του λέω σε παρακαλώ. Δύο, τρίτου, καμιά πόρτα, ναι. Κανένα ισόγειο, κανένα κούφωμα υπόνομο από κάτω, ναι, να περάσουμε. Κανένα κούφωμα τρίτιο, ναι. Του λέω θα βρεις, δεν μπορείς να βρεις. Γι' αυτό είσαι δικηγόρος και όταν έρχεται 26 του μηνός. Πρέπει να είναι και τσακαλάκος όμως ο δικηγόρος, έτσι, να είναι και τσακαλάκος. Μα γι' αυτό είναι, ναι. Και ακριβώς. Ναι, πρέπει να είναι και τσακαλάκος, όπως και ο γιατρός. Πρέπει να είναι και αυτός δυνατός γιατρός για να πάρει τα λεφτά να ζήσεις. Έτσι. Έτσι. Και ο Άγιος. Γιατί ο φτωχός δεν θα ζήσει σε ανάλογη περίπτωση. Και τον Άγιο που τον τάζεις. Ναι. Τάζει ο άνθρωπος τον Άγιο. Ναι. Γιατί ο άνθρωπος έχει λαμογίστικη σχέση με τον Άγιο. Άρα λες, εγώ σε τάζω γιατί θέλω να με δώσεις κάτι. Νοερά. Γιατί τον τάζει να πούμε. Ναι. Δεν πάει σε κανένα φουκάρα Άγιο της πλάκας που δεν τον ξέρει. Α, έχουμε και τους διαχωρίζουμε τους Αγίους. τι άλλο θα ακούσω σήμερα. Δηλαδή υπάρχει ο καλός, ο μεγάλος, ο Άγιος, ο Άπλας, ο Λάτ. Δεν ακούσε εδώ που. Και ο Αγιάκος, ας πούμε. Είναι μεγάλη γιορτή. Σήμερα του Σάββα. Ο Σάββας της πλάκας είναι. Γιατί είναι του Σάββα. Ποιος, αύριο όμως, Νικολάου, αύριο, με βάζεις μεγάλους εμένα. Πού με βάζεις. Εσύ στους μεγάλους. Στους μεγάλους, βέβαια. Δηλαδή, Θεός φυλάξει, αν υπάρχει Θεός. Τι είπα, φτού. Ας αρρωστήσει ένας δικός σου άνθρωπος. Ναι, δηλαδή, ναι. Θα πάει τον τάξη στον Άγιο Σάββα, ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε, αλλά Παραγιάννη μου έχει χωρίσει τους Αγίους σε μεγάλους και μικρούς, λέει. Υπάρχουν οι μικροί Αγιούλιδες, λέει, και οι μεγάλοι Αγιάρες. Το λέω. Όλας όμως είναι μεγάλος. Ναι, εγώ είμαι σε μεγάλο, ευτυχώς. Λέω μου τώρα. Και ο Κώστας, ο Άγιος Κωνσταντίνος. Άμα βρεις δηλαδή καβρικόλακα στο έντερο. Ναι. Που... Άντε πρωί. Άκου, περίμενε. Σε ποιον Άγιο θα πας, στο Σάββα. Μα ο Σάββας δεν σου κάνει δουλειά. Κοίτα να δεις. Θα πας στο γκου. θα πας στο γκου για τον Αγίο. Εγώ άλλο περιμένω. Άγιο Γιώργη, Άγιο Κωνσταντίνο. Αν χτυπήσει πιέλα τα μάξι, πας στον Άγιο Χριστόφορο. Δεν ναι. Εγώ άλλο περιμένω να μου πεις. Εγώ άλλο περιμένω να μου πεις. Άμα είπες για τον Βρικόλακα, θα πας με να βγάλεις το μισό εκατομμύριο περισσεύει και θα πας στον καλύτερο γιατρό στη Νέα Υόρκη και θα σωθείς. Ούτε Άγιο ούτε τίποτα. Αυτό περιμένω να μου πεις εσύ. Ναι, αλλά λες πάλι. Καλός είναι ο γιατρός. Δηλαδή μπορεί να είναι μαλάκας ο αναισθησιολόγος. Κάτι πρωί κοίτα να δεις, αρχίσαμε. Τι να πω, μπορεί να είναι μπαγλαμάς. Το παίρνουμε πίσω, ναι. Μπορεί να είναι μπαγλαμάς ο αναισθησιολόγος και να βάλει λάθος το, πώς το λένε, το νούμερο πάνω. Δηλαδή, ο Άγιος Νικόλας να με σώσει. Πας στον Άγιο Τρίφωνα, ρε. Όχι, όχι, δεν πας. Δεν πας. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 8 και 4 διαχωρίσαμε σε μικρούς και μεγάλους. Πώς είναι ομάδες δηλαδή. Πού τάζει ο άλλος, στην Παναγία της Τίνου. Πάει εκεί στην Αγία Κατερίνη ή στην Αγία, ξέρω εγώ, Μυρτό να τάξει κάτι. Κι όμως, ρε φίλε, είναι σημαδιακό για κάθε άνθρωπο. Εγώ θα σου πω τώρα προσωπική εμπειρία. Πριν τον Αχιλέα, είχαμε μια απώλεια με την πολιτική. Πολύ προσωπικό, έτσι. Λοιπόν, επειδή περνούσαμε έξω την Παναγία δεξιά, εκεί τάξαμε τον Αχιλέα και είπαμε θα τον βαφτίσουμε εκεί. Που είναι μικρή Αγία με τα δικά σου δεδομένα. Είσαι κομμουνιστής, ναι, θα δεν είμαι. Στην Παναγία την αριστερή. Την αριστερή. Παναγία την δεξιά και την Παναγία την αριστερή. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στο Σάβα και τη Σαβούλα. Αν έχετε έξι, να έχουμε το Σαβίνιο. Θα του πούμε χρόνια πολλά. Φιλαράκι μας είναι. Ναι. Είναι φιλαράκι μας, ναι, τώρα μετά είναι σωστά, στηρίζει, ναι, δυνατός, ναι, ωραίος. Χρόνια πολλά Σαβούλα και στον Σάβα. Θα δηλαδή πάμε. Με συγχωρείτε, φίλε. Άντε πάλι. Δηλαδή, άμα είσαι Σαβούλα. Ναι. Δηλαδή, Σαβούλα. Σαβούλα. Άμα βγάλει την κόρη σου Σαβούλα. Σαβούλα, ναι, δεν θα πει. Ρε, τι βλάκασε τώρα ο μπαμπάς μου. Σαβούλα με έβγαλε να πει. Αυτό είναι ένα θέμα διαχρονικό για μένα με τα ονόματα των παιδιών. Θα πρέπει να βγάζουμε ονόματα τα οποία θα τα κάνουν και τα παιδιά στην πορεία να νιώθουν καλά. Έτσι, είναι κάποια ονόματα. Δεν έβγαζα εγώ το γιο μου Πολυμεράκο. Που λέει το πατέρα, δεν γίνεται. Ή Πολύδωρο. Θα σου πω κάτι. Ναι. Από άρα το βρέχει με νούμερο. Με νούμερο. Και να αποφασίσει το παιδί στο δημοτικό ποιο θα είναι το όνομά του. Δηλαδή, αν το βγάλει. Πώς βγάλει το αυτοκίνητο, να το βγάλει ο 316. Σιγά-σιγά. Ο 318. Ο 318. Ο 320. Ο BMW 316. Τι είμαστε ρομπότ, ρε φίλε. Κάτσε. Τα ρομπότ βάζουν τέτοιου κωδικούς. Είσαι ο 316. Είσαι ο 316. Θες να μείνει 316. Ναι. Όχι, μπαμπά. Στο γυμνάσιο αποφάσισα να πα 320. Σε βάλουμε λίγο παραπάνω. 323 λέγεται. Τι ήπιασε αγόρι μου πρωί-πρωί. Τι πήρε τίποτα πρωί-πρωί. Όχι, ρε φίλε. Αλλά θέλω να σε πω. Διαχωρισμό Αγίων και τώρα λέει δίνουμε ονόματα αυτοκινήτων στα. Βγήκα το βράδυ με την κόρη μου και ήπια κάτι. Κάτσουξε. Α, εγώ σε κατάλαβα. Εγώ σε κατάλαβα. Τσινούλα πήρε και τη μήνυ μαζί. Την κόρη μου και τη μήνυ πήρα. Και τι κάνατε, αμπελοσοφίεσαι σχετικά με τα ονόματα μετά τα πετρία δεκά. Ναι, Τζουλιέτα να την ονομάσουμε. Έχω να διαβάσω, λέει μετά. Ναι. Μια μπυρίτσα. Μια μπυρίτσα Βγενούλα. Να διαβάσεις. Γιατί δεν τη λες Βγενούλα. Πες ένα GTI 18. Η Βγενούλα θα ήταν Golf GTI. Golf GTI. Ή πες ένα μπουκάτι, ας πούμε. Και άμα μεγάλο να φύγει 8 χρόνων, πώς θες ρε παιδάκι. Πώς θες τώρα, να σε πάω Πόρσε Καγιέν. Θες να γίνεις, ξέρω εγώ, Μαζεράτη. Ναι. Θες να γίνεις, ξέρω εγώ. Τι πράγμα. Πουτζέτη, πώς τη λένε. Αρχίσαμε τώρα. Σήμερα πήγαμε πολύ δυνατά κοστά. Ναι, φίλε τώρα. Δεν μου λες. Τάζει τον Άγιο το Λαμόγιο. Τάζει τον Υπουργό. Σε τάζει ο Υπουργός. Όλη η ζωή μας είναι ένα τάξιμο. Δηλαδή,
Πόσα θα με δώσει, ρε αφεντικό, να σου κάνω τη δουλειά. Έτσι, ναι. Δούνε και λαβίνε. Η ζωή μας είναι δούνε και λαβίνε. Η ζωή μας λοιπόν, ακόμα και στο Θεό, είναι λαμογιάρικη. Δηλαδή, Θεέ μου, δεν το κάνουμε αντιδιοτελώς. Κάντε το παιδί μου καλά και εγώ θα έρθω με τα γόνατα, ξέρω εγώ, να ανέβω 80 σκαλοπάτια να πούμε. Έτσι είναι, ρε φίλε. Όχι, δεν το θεωρώ ότι είναι έτσι. Είναι λαμογιάρικη. Επειδή παίρνει κάτι, λες ότι οφείλω και εγώ να ανταποδώσω με κάποιο τρόπο. Παίρνω, δίνω, δίνω. Εντάξει, υπάρχει και η μαρμίτα της ψυχής, όπως έχεις αποδεχτεί κι εσύ. Και γι' αυτό γίνεται εκείνη την ώρα αυτή η πράξη. Χειρότερη μαρμίτα είναι αυτή. Τη ψυχή. Και ξέρει ότι από το φόβο πολλέ φορέ πηγαίνουμε στου Αγίου κτλ. Άμα δεν είχαμε το φόβο, γιατί λέει ο Ραπτόπουλε, θα σου τύχει και εσένα μια αναποδιά. Ναι. Γιατί εγώ τώρα 50 χρόνια με συγχωρεί, δεν μου τύχανε. Πολλέ αναποδιέ. Αλλά εγώ ξέρω ότι όταν έρχονται αναποδιέ, όλοι επικαλούμαστε τα θεία. Πιστεύουμε δεν πιστεύουμε. Ναι. Αχ, δεν μου τιμάνε. Όλοι επικαλούνται. Και αυτοί που δεν πιστεύουν. Δεν και ξέρω, έχω πολλέ μαρτυρίε. Ξέρω τα θεία. Ο Μήνο είχε μια πλούσια θεία. Είχε μια πλούσια. Αυτό είναι. Πάλι το Μήνο τον έχει ξεπατώσει δύο μέρε, δεν τον Γιώργα μου, καλημέρα γ τα θεία. Ναι, πλούσια ναι. Θεία μπορεί να έχει. Άμα έχει πλούσια θεία, φίλε, είσαι μια χαρά. Σε πού τραβάει. Α τα θεία. Δεν μου λε, ναι. Έχει βρεθεί. Και η θεία να είναι και στήρα κιόλα. Δηλαδή, στήρα, ωραίο ψαράκι. Οι πιο κολόφαρδοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι ζουν σε μια οικογένεια. Είναι τρία αδέρφια. Οι δύο είναι στήρι, τι τέσσερα αδέρφια. Ο άλλο είναι ένα μούγερο το κόρο. Και κάνει παιδί ο τέταρτο. Και μένει η περιουσία στον έναν, ρε φίλε. Φοβερό. Αυτή φοβερό. Είναι, αυτή είναι φοβερό, φοβερό. Αυτή κολόφαρδη. Ναι, μαζί σου και τι δηλώνουμε. Τέσσερα εισοδηματίε. Τέσσερα αδέρφια. Ένα είναι γκέι, ο άλλο γεροντοκόρο. Ναι. Ο άλλο πάει στο γιώρο. Ο άλλο πάει γιώρο και η άλλη κάνει το παιδί. Ναι. Στα τέσσερα αδέρφια. Και όλη η περιουσία πάει στον άλλο. Φοβερό. Δεν είναι ωραίο αυτό. Μόνο ωραίο, ρε φίλε. Τι δουλειά κάνει, πάω μαζεύω τα νίκια κάθε μήνα. Εμεί βάλαμε κασμά, όλου του ζαβού που του βρήκαμε. Τι να σε κάνω, τι να σε κάνω. Βρήκαμε, ρε φίλε, όλου του προβληματικού. Πε μου λίγο κάτι. Πε μου λίγο κάτι. Λέγε, ρε. Έχει εκνευριστεί ποτέ σε κλαπ, μπαρ, pub, γιατί ο DJ, ο εκάστοτε Γρηγόρης Κόκκινος ή ο Κωνσταντίνος Βαραγιάννης μπορεί να κάνει μουσικάρες από ό,τι έμαθα. Έτσι ήταν και στο. Έχει παίξει ένα τραγούδι πολλές φορές. Ναι. Τι τον έκανες. Τίποτα. Έφυγες. Κοίτα, εγώ σε κλαμπ και τέτοια δεν τσακωνόμουν. Α, δεν τσακωνόσουν. Όχι. Δηλαδή πήγαινα, ας πούμε, και με έλεγε ο Μπράβος, παιδιά δεν θα μπείτε. Χέστο το μαλάκα, δεν θα φύγω. Ναι, Κωνσταντίνε, πρέπει. Τι σε έπιασα να από τη Ρετσίνα χθες το πινελίκι φεύγει σήμερα. Δηλαδή ο άλλος πάει να μαλώσει, να βάλει το μπαρ, να φέρει τους φίλους, να γίνει φασαρία. Είναι δωρονάδωρο. Λοιπόν, στην Ισπανία, ένας τύπος, επειδή ο DJ έπαιξε 10 φορές τον Τεσπασίτο, το ξέρεις. Μοχίτο, μοχίτο που λέει. Τεσπάσι, το 10 το έχουμε δανάσει λίγο να το θυμηθούμε. Μοχίτο, μοχίτο που λέει. Δεν ξέρω, λέει μοχίτο, λέει πάντως. Λέει, σε μια φράση μοχίτο. Μπορεί να λέει και μοχίτο, άντε για να το. Ναι. 10 φορές έπαιξε, τρελάθηκε ένας πελάτης. Τον πλάκωσε. Τον έκανε μπλε μαρέ, τον έσαι στο νοσοκομείο. Καλά, και αυτό τώρα δεν είναι. Ναι, εσύ δεν κάνεις τέτοια, γιατί ήθελα να το σχολιάσω. Μόλις άρεσε να παίζει 10η φορά, είχε τρελαθεί, ανέβη. Εγώ τσακωνόμουν για άλλα πράγματα. Τώρα δεν απάντησα τώρα για. Εσύ είναι εφορία συνήθω. Τσακώνεσαι, στην εφορία. Αυτό. Μοχίτο. Αυτό, το Τεσπασίτο. Το έπαιξε 10 φορές ένας τύπος και το σάπισε μετά. Είναι εκνευριστικό τραγούδι. Είναι το τραγούδι που έχει κάνει τα περισσότερα κλικ στο YouTube όλων των εποχών. Νομίζω τώρα μπορεί να, τον έχει, να το έχει περάσει μια τύπησα. Εντά, αλλά μιλάμε τώρα για δισεκατομμύρια. Φτάνει. Ξέρεις τι λεφτά έχουν βγάλει μόνο από τα κλικ στο YouTube που είναι δισεκατομμύρια. Εντάξει. Για μια ζωή αυτή δεν δουλεύουν. Δεν παίρνουμε εμείς να βγάλουμε. Εσύ, ναι, εντάξει, αλλά τώρα μιλάμε για δισεκατομμύρια κλικ. Έχει φοβερά πράγματα. Λοιπόν, να πάμε. Εμπλακωνόμουν. Ναι, πες μου. Εφορία. Εφορία εύκολο, ναι. Τράπεζα. Τράπεζα επίσης εύκολο. Ωραία πράγματα ξεκινάμε. Πώς πλακωνόμαστε τον. Πλάκωσε ένα στην Εθνική Αμήνη στο ταχυδρομείο στα 30 μου. Γιατί μου φάγε τη σειρά, ας πούμε, στο ταχυδρομείο. Α, αυτό είναι άκοψο. Αυτό είναι άκοψο. Είναι κλασικό ελληνίστικο. Ελληνίστικη λαμογιά. Κάτσε, ρε φίλε, συνουρά. Κάνει μήνυση εμένα. Και κάνει μήνυση και την ταμεία, γιατί γελούσε η ταμεία, λέει. Η ταμεία ήταν συμμαθήτριά μου. Η Κουνιάκη. Η Κουνιάκη, τη θυμάμαι. Καλή Κουνιάκη. Καλή, μπράβο. Καλή Κουνιάκη. Γελούσε να πούμε, γιατί ήταν ταμεία. Ναι. Και τον κοπανάω εγώ ένα ψηλό εκεί με μια καμπαρτίνα από κάτω. Μπαμ, μπαμ, δύο, τρεις. Από κάτω, κάτω σαγόνι είπαμε. Εμείς κοντί βαράμε από κάτω. Τον παίρνω από κάτω. Πάπα από κάτω, σαγόνι, γεια σας. Ναι. Κάτω, 30 ετών, κρύφτηκα δύο μέρες εκεί στη γιαγιά μου την Παρασκευούλα. Για να μην μέρει το αυτόφορο και τα λοιπά. Όπως το λένε. Κρύφτηκα στη γιαγιά μου την Παρασκευούλα. Να, η Παρασκευούλα να είναι καλά. Μέσα σε να πούμε. Κατάλαβες. Γελούσε αυτή η Κουνιάκη και μας έκανε μήνυση ο ψηλέας να πούμε. Με την καμπαρτίνα. Ναι. Πήρε το αυτό από τα χέρια, παιδί μου. Το χαρτάκι. Φίλε, λέω, είναι η σειρά μου. Ναι. Μου παίρνει το χαρτάκι. Καλά του ξηγήθηκε, ναι, Κωνσταντίνε. Αδικία δεν μπορούμε. Ναι. Αδικία δεν μπορούμε. Εκεί τρελαινόμαστε. Δεν έκανα διάλογο. Ναι. Βάρεσε κατευθείαν στο ζητώ.
Εντάξει ρε φίλε, με το εντάξει ρε φίλε που του λέω, μπουμ μπουμ, του ρίχνω δυο από κάτω. Ναι, ναι. 5-6 πάρ' το να κάτω το ψηλό. Καμπαρτίνες, εύθυνέματα και τέτοια. Χαχαχα, γελούσε η κουνιάκη. Κουνιάκη, σε ζαχάρωνε κιόλας και να λες, δες τι κέρβερος η μαθητή είχα. Τι τρελό αγόρι. Φτιάχτηκε κι από κάτω, γι' αυτό ήταν. Που η κουνιάκη ήταν τρεις φορές πιο τρελή από μένα. Α, ήταν και αυτή τέτοια. Γι' αυτό φτιάχτηκε. Γι' αυτό έτοιμη να βγει και αυτή η κουνιάκη να ρίξει κανένα τεσάρι, αυτή κανένα τριάρι. Ό,τι μπορεί τέλος πάντων. Κοίτα να δεις. Γενικώς τους τραβάσους τρελούς. Τους τραβολογάω. Τους καλούς, τους κακούς τρελούς. Ένας καλός τρελός. Ο Πασχαλάκης τελικά δεν έσπασε πλευρά. Το χάρηκα πολύ γιατί ξέρω. Βεβαίως. Τον Πασχαλάκη τον πάω με χίλια. Το ξέρω 100%. Το ξέρω. Όταν τον είδα εγώ να πάει να κάνει το out με τον Ζαΐρη, το συζητούσαμε εκτός αέρα. Μου λέει και ο Ζαΐρης, λέει όταν τον είδα, λέει το out δεν μπορούσε να το χτυπήσει. Το βολέ, το ελεύθερο. Το βολέ. Ναι, ναι, ναι. Έστειλε τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο πήγε. Βέβαια, ισχύει αυτό. Τον φοβήθηκα, αλλά να σου πω κάτι. Αν είχε σπασμένο πλευρό, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει. Και εγώ, βέβαια ήταν ζεστός εκεί την ώρα. Όσο ζεστός κι αν ήταν. Λες, όσο κτηνάρα κι αν είναι. Και τι θα έκανε ο Πακ, θα έπαιζε με 9 και με τερματοφύλακα τον Κρέσπο. Θα έπαιζε τερματοφύλακα τον Κρέσπο. Ο πατέρας, ναι, ή ο Βαρέλα. Ο πατέρας μου συγχωρεμένος. Για πες. Έχει παίξει 6 μάτς στον Μπάοκ, τερματοφύλακα. Έφαγε γκολ. Έφαγε με πέναλτι. Α, με πέναλτι, εντάξει, με πέναλτι τερματοφύλακα. 2 στα 6 έφαγε. Και ένα με τον Ηρακλή 1-1. Ήταν καλός όμως. Δηλαδή. Σου λέει ποιος θα παίξει τέρμα. Τώρα ένα στόπερ θα βάλουμε. Στάνταρ, εσύ τα στόπερ παίζουν. Ή το center for που ήταν, αλλά το center for το έβαλε το στόπερ. Ναι. Θα βάζει τον Κρέσπο. Ο Κούτσης, από τα χαφ, πολύ καλός, έπαιξε. Τερματοφύλακα στον ΠΑΟΚ, ο Κούτσης. Ο γνωστός Κούτσης. Ο Γιώργος. Ναι, 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 ναι. Έπαιξε και ήταν καλός. Ναι. Ένα 80, δυνατός, εκρηκτικός κτλ. Ναι. Οπότε θα παίζει ή ο Κρέσπο ή ο Κρέσπο ή ο Βαρέλα. Πιθανό να παίζει ο Κρέσπο. Εγώ Κρέσπο θα έβαζα. Εγώ θα έβαζα τον άλλον, τον ψηλό. Τον Παρτά. Το Σαχόφ. Ο... Ποιον. Το Βέρμπλουμ. Το Βέρμπλουμ. Το Βέρμπλουμ θα έβαζα. Ο Βέρμπλουμ. Νυχτερίδα. Ο Βέρμπλουμ. Θα έπιανε και τις αράχνες εκεί. Θα τις ξεσύλλογε. Ο Βέρμπλουμ. Ναι, ναι. Στα στόπερ στην Τσέλσι ήταν καλός. Καλός ήταν. Ήταν καλός. Είχε καλές τοποθετήσεις. Απλά είναι το παιδί αργό. Πες μου λίγο έτσι τώρα μια γρηγοράδα 3-4 ονόματα που θα σα αδειάσω τώρα. Πες μου. Μελιόπουλος. Μελιόπουλος, ναι. Δημόσιες σχέσεις να πάρουμε το διπλό στην Ξάνθη. Παρακάτω. Κοστά, τι παρακάτω, τώρα πρέπει να κάνω στάση, δεν γίνεται. 7 εκατοστάρια, ευχαριστούμε πολύ, λέει ο κτηνίατρος ο Ξανθιώτης. Έτσι λέει ο κτηνίατρος. Ναι, μάθαμε ότι και ο Μουζενίδης. Δεν είναι ο Μουζενίδης. Το ξενοδοχείο λέει το. Το ξενοδοχείο, άλλο ξενοδοχείο, Κωνσταντίνε. Τι σχέση έχει το ξενοδοχείο με την ομάδα. Και άμα πάρει. Και εγώ, άμα πάρω δηλαδή ξενοδοχείο στην Ξάνθη, τι θα κάνω. Θε σημαίνει ότι αγόρασε την ομάδα. Πάρει το διπλό εκεί, δεν θα σα τη λαμία. Δεν παίζουμε τη Ξάνθη εγώ. Όταν θα παίξει. Στον άλλο γύρο, τώρα παίζει Ξάνθη Ολυμπιακό. 0-3 θα είναι, παρακάτω. Το Ξάνθη Ολυμπιακό. Το Ξάνθη Πάοκ. Το Ξάνθη Ολυμπιακό πάει βγει και 1-1. Λέω να πάω, πάρουμε τον πρωτάθλημα. Θα κόψει τα όνειρα του φίλου μου του Ολυμπιακού που ονειρεύονται πρωτάθλημα. Α ξυπνήσουν μετά 3 χρόνια που θα το ξαναπάρουν. Μα έχουν πρίξει με αυτό τον Καράπαπα. Δεν τον μπορώ να το ακούω. Ναι. Επόμενο ερώτημα. Καράπαπα. Ο Καράπαπα. Ναι, ναι, μια γρηγοράδα με 3-4 ανθρώπου έτσι επικαιρότητα. Είναι στο Πανεπιστήμιο ο Μπούζας, ναι, καθηγητής, φοιητής και είναι μαθητούς του Δημοτικού. Κάνω τυπικό, δημοτικό κιόλας, ούτε ένα, καν. Ένα χοντρό αγόρι που τρώει στα κουρασά στο διάστημα. Και σιροπιτάρες. Ναι, είναι, ναι, ο Καραπαπάς. Ναι, μαθαίνει ακόμα. Πού να μάθει. Πού να μάθει. Γατάκι. Πού να μάθει. Πρέπει να πάρει. Θέλει να τους δώσουμε τον Μπούζα δανεικό. Φίλε, θα τον ακριβοπληρώσουν όμως. Θα μάθω αυτά τα κόλπα. Τους θα τον ακριβοπληρώσουν. Τα γατάκια τώρα της Αθήνας, στο κλάμα δεν πιανόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Βράνιες. Βράνιες. Έκανε δηλώσεις, λέει, θέλει να ξαναγυρίσει. Να φύγει από την Άντερλεχτ. Ναι, και να γυρίσει πάλι στην ΑΕΚ. Κακό του κεφαλιού του. Κακό του κεφαλιού του, λες, για τον Βράνιες. Μα είναι βλάξη. Ναι. Έχει φιλίες με τον Γιώργο τον Σαββίδη. Τον γουστάρει ο Γιώργος τον Σαββίδη. Δεν θα έρθει αυτός ο ΠΑΟΚ, φίλε. Είναι βλάξη. Δεν θα έρθει, για να σου πω γιατί θα έρθει. Ναι. Γιατί και αυτός ανοίξει κατηγορία των παιχτών που δεν έχει μυαλό. Βλάξη. Είναι. Ναι. Παρακάτω. Παρακάτω. Δελυζήσεις. Ο Δελυζήσης. Και κάνουμε αναφορά στο Δελυζήση γιατί τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Ήδη με τον Άρη ξεκίνησε κουβέντες. Ο Δελυζήση, ναι, πρέπει να τον κρατήσει ο Άρης τώρα. Γιατί είναι μαχόμενος στόπερ με προσόντα. Δυνατός. Ναι. Έχει καλές τοποθετήσεις. Του λείπει βέβαια λίγο η ταχύτητα. Δεν ψάχνουμε το τέλειο. Με συγκινεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχει πρόβλημα στο ένα του το ματάκι. Δεν βλέπει καλά. Εντάξει, αλλά είναι παλίκαρος. Και κάνει πρωταθλητισμό. Κάνει πρωταθλητισμό, δηλαδή κάνει πρωταθλητισμό ενώ δηλαδή παίζει σε υψηλό επίπεδο. Και όχι μόνο να τον κλείσει ο Άρης, ήδη έπρεπε να τον έχουν κλείσει. Είναι παιδαράς, είναι αθληταράς και καλό παιδί και καλό στόπερ. Και δεν είναι από αυτούς που βαράνε και χτυπάνε και άσχημα. Δηλαδή στο τάκλιν μπορεί να σε πάρει, αλλά δεν είναι βρωμιά. Είναι παλίκαρος, θα σου πω κάτι, μου θυμίζει εμένα. Δίπλα σε ένα δίδυμο. Είναι παλίκαρος. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Σε ένα κοντρέρα δίπλα. Υπέροχος. Δηλαδή θα είναι δίδυμο τρομερό, ναι. Και μου κάνει εντύπωση πως αυτός ο παίχτης, ναι, στα 30 του πόσο είναι το παλικάρι, εμφανίσει ξαφνικά Super League. Πραγματικά είναι αδικημένος κατά το ποδόσφαιρο. Γιατί ο Πασχαλάκης δεν είναι αδικημένος. Πολύ.
Υπάρχουν κάποιοι αθλητές που είναι πολύ αδικημένοι. Να μην τους πούμε αυτούς, να τους δώσουμε μια όθηση παραπάνω. 100%. Δεν αξίζουν την καλή μας κριτική αυτή. Εννοείται. Εννοείται, γιατί είναι και παλίκαροι και βγάζουν την ψυχή και είναι αδικημένοι από το ποδόσφαιρο. Είναι παιδαράδες, είναι αθληταράδες, είναι παθιάριδες. Ναι. Βελτίωσαν πολλά μειονεκτήματα που είχαν ατομικά ο καθένας. Εμένα ο Δελζής με έχει εξεπλήξει πολύ θετικά. Θα όχι κλείσω. Θα κλείσω. Το Πασχαλάκι. Τι έχω ακόμα ένα να σου πω. Το Πασχαλάκι και το Δελζής, καθήκια του κερατά, χθες και ακόμα πρέπει. Ανανεώσεις. Εχθές. Ναι. Και ναι. Τα δύο τα παιδιά αυτά. Μου θυμίζει για τους μπασκετικούς το Μαργαρίτη του ΠΑΟΚ που έπαιξε πρώτη φορά Α1 στα 29-30. Και είναι παίζει εθνική πλευρά Ελλάδα στα 36. Με συγκίνησε η ιστορία του Δελιζήση και με συγκίνησε και η ιστορία του Πασχαλάκη, ο οποίος ήταν ένας, να πούμε, τσιγκάνος των γηπέδων. Ναι. Φύγει από εδώ. Γυρολόγος, γυρολόγος, ξεκίνησε από Γαλατά, πήγε τον κατά λάθος, από μια δημόσια σχέση του ΠΑΟΚ με τα Γιάννενα, κατά λάθος βγήκε στην καριέρα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κατά λάθος. Κούρκουλος, και σου λέω Κούρκουλος, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1934. Α, το 34. Το 34, ναι. Από τους ωραιότερους άντρες του ελληνικού κινηματογράφου. Τέδαρος. Και ένας μάγκας άντρας, γιατί παντρεύτηκε μία ανώτερη. Ναι, ρε φίλε, μόνο μάγκας μπορούσε να την πάρει. Μόνο μάγκας όμως. Έχουμε πολλούς ωραίους άντρες από την άλλη Ελλάδα. Ναι. Αλλά τέτοιο μάγκα. Να πάρει γκομενάρα γυναίκα νεότερη, πλουσιότερη, κοινωνικά αυτά κτλ. Και να τον κάνει το λάτσι να πούμε σκόνη. Μάγκας με τα όλα του. Κοχονάτος που λέω εγώ. Μάγκας. Κοχονάτος. Γιατί... Ξέρεις τι είναι τα κοχόνες. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ωραίους. Ναι. Έχει που και σπαλιάρας είναι ωραίος. Δεν μας είπε με πόσους φορτηγατζίδες είναι. Καλά, αυτά δεν τα λέμε. Άσε, δεν το λέει. Αλλά λες μάγκας ο φίλος μας. Παιδαράς. Λοιπόν. Είμαι θαυμαστής του Κούρκουλου. Φαν. Μου έλεγε η Νόρα η Βαλσάμι. Κλείσε με αυτό, γιατί λέγε, είχε η δικιά μας η Νόρα εδώ πέρα, η κοριτσάρα μας. Η Νόρα η Βαλσάμι, ότι παρά το γεγονός, μου λέγει τώρα στη Σύρο, ήταν τόσο ωραίος άντρας, ήταν πάρα πολύ ευγενικός, δεν είχε αυτό το τουπέ και τα λοιπά, και ήταν με τις γυναίκες ταπεινός. Αλλά λέει, ήταν όπου έριχνε το βλέμμα του, καθήλωνε τα πλήθυμα. Καθήλωνε. Ναι. Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ταχύτητες Wind Fiber, φίλες και φίλοι, έως και 200 Mbps σε όλη την Ελλάδα. Για να ζήσετε λοιπόν κι εσείς τις υπερψηλές ταχύτητες 100 και 200 Mbps, ελέγξτε τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας μέσα από το wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind. Είμαστε 31 μετά τις 8. Σμαράγδα Μπασάκου αμέσως τώρα, η κοριτσάρα μας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με περισσότερα αθλητικά μετά τις 8.30 μετά το διαφημιστικό. Να μιλήσουμε λίγο και για ένα αγαπημένο θέμα, τη σάτυρα ή καλύτερα τις μιμήσεις. Ως γνωστόν, όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι έχουμε γαλουκηθεί με Μίτσι Κώστα, αλλά δεν μπορούμε να μην δώσουμε respect και στον τεράστιο Τάκη Ζαχαρατό, άλλη σχολή, πιο showman, αλλά απίστευτο ταλέντο άνθρωπος, μεταμορφώνεται κυριολεκτικά σε αυτόν που μιμείται. Ο Ζαχαράτος λοιπόν θα είναι εδώ από τις 7 του Δεκέμβρη στο Βεργίνα Θέατρο με ένα ολοκένουργιο show που θα τα έχει όλα. Χορό, τραγούδι και τρελό γέλιο. Μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές, τα πάντα όλα. Όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις θα είναι Παρασκευή και Σάββατο. Καλό πρωινό να έχουμε. Rap and cool μέχρι και τις 10 με Θανάση Καζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα. Το πρώτο ημίωρο ήταν διασκεδαστικό, έχω την εντύπωση, με την έννοια ότι αναφερθήκαμε σε όλα εκτός από τα αθλητικά. Λίγο Πασχαλάκι και Δελιζήση πιάσαμε. Δύο παίκτες αδικημένους. Αδικημένους και ευτυχώς προλάβαν και κάναν καριέρα. Πρόλαβαν, έστω και στα 30 τους. Έστω, αλλά τα λεπτά που θα πέρανε, 30... 23, ναι. Έπρεπε να γνωρίσουν το μάνατζερ πιο μπροστά, να πούμε. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Ένα από αυτά είναι για τον μπάσκετ, αλλά έχει μπάσκετ να κάνει με ΠΑΟΚ και Άρη. Και όταν έχει να κάνει με ΠΑΟΚ και Άρη, υπάρχει μέσα και το στοιχείο που εσύ γουστάρεις πολύ έτσι ίδρυκα. Τι έγινε στο ΠΑΟΚ Άρης τώρα? Στο μπάσκετ. Κλήθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε απολογία. Γιατί, τι έκανε? Για τραυματισμό του αντιπροέδρου του δικού του Νίκου του Κάλεν από ένα αντικείμενο. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό? Ένα γεγονός, είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο μάλιστα καταγγέλθηκε το ίδιο βράδυ στην αστυνομία, δεν υπέπεσε, λέει, στην αντίληψη της πλειοψηφίας, αναφέρει εδώ το ρεπορτάζ. Ένα λεπτό. Ναι. Το ρεπορτάζ θα διαβάζω εγώ αυτή τη στιγμή. Το ρεπορτάζ. Ναι. Το κάνω, το βαρέσαι με κανένα μπουκαλάκι. Κάνω αυτό. Προφανώς. Του άνοιξαν κεφάλι. Στάσου, δεν το γνωρίζω αν θυμάμαι στο κεφάλι. Δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ και εσύ. Αν πάω στο γήπεδο και με πετάξω ένα μπουκάλι και δεν πάθεις τίποτα. Δεν πάθω τίποτα. Ναι. Πήγε στο νοσοκομείο, είχε ακτίνα, πήγε σε γιατρό.
του κάνανε αξονική, του κάνανε μαγνητική. Λιποθύμησε. Ναι. Ένα είναι αυτό. Σωστό. Ναι. Σωστό. Το δηλαδή θέμα το... αυτό έγινε γνωστό από ναι. τον επίσημο Άρη που έδωσε συνέχεια και. Πότε την έδωσε τη συνέχεια. Τώρα, στα δικαστήρια. Πιο συγκεκριμένα, και την όμορφη ζήτησαν χθες ναι. μέσω υπομνήματος από τον αθλητικό δικαστή την τιμωρία του ΠΑΟΚ. Έτσι. Ο νομικός εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ προσκόμισε το βίντεο του αγώνα για να καταρρύψει τους σχισμούς του Άρη ναι. και πλέον η απόφαση είναι στον αθλητικό δικαστή και θα τη μάθουμε την Παρασκευή. Έτσι. Ήτανε δηλαδή μεσόλεπτο. Ναι. Του πετάξαν αντικείμενο. Προφανώς. Ή κανένας ένας, ναι, ναι. Να το χτυπήσει, έχει ναι. διαφορά. Ναι. Δηλαδή το χτύπησε και τον βαρέσανε. Προφανώς του πέταξαν κάτι. Το προφανώς δεν είναι απάντηση. Ναι, ναι. Τώρα, για να το ισχυρίζεται ο Άρης. Άμα πάω εγώ φιλοξενούμενος ας πούμε και με πλακώσουνε ναι. και με θεσμικά αυτά κτλ. Ήρθε κανένας βρωμιάρης από πάνω κτλ. Έχει ευθύνη η ΠΑΟΚ. Ναι. Άμα με πετάξει ένα μπουκάλι από τα 30 μέτρα. Κάποιος δεν έχει ευθύνη. Σωστά μιλάς. Αν πάω εγώ στα επίσημα ας πούμε, και μου πετάξει ένα μπουκάλι και μου ήρθε εδώ, μπορεί εντάξει ρε παιδιά, έτυχε κτλ. Κάποιος μου πέταξε. Ναι. Και μπορεί αν να όμως, πετάξει κατά λάθος και σωνή και σε ίδιους οπαδούς. Αν όμως κάτσω στην καρέκλα μου. Ναι. Εκεί που είναι security, υποτίθεται και τα λοιπά. Και θεί κάποιος από... κάποιος κανένας βρωμιάρης που διαπλύνει τα δόντια του κάνα δίμηνο. Και με δαγκώσει το σβέρκο και πάω μια μόλις και τα λοιπά. Εκεί πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε πώς έγινε το επεισόδιο, γιατί δεν ήμασταν μπροστά. Δεν ήμασταν μπροστά, εγώ ήμουν στο γήπεδο, αλλά δεν είδα το σκηνικό. Αν υπάρξει ένα μπουκάλι από μακριά και τα λοιπά, ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να τιμωρηθεί. Αυτό έχει γίνει δυστυχώς πολλάκι. Αν όμως μπήκε, επειδή security εκεί πέρα, ας πούμε, μπορεί να φοβηθούν τον κόσμο. Γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Και το χτύπησε. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τιμωρηθεί. Ναι, αν υπάρχει χτύψε... κάποιο φυσικό πρόσωπο και τον έχει μια μπουκέτο, δεν νομίζω να είναι μπουκέτο. Μιλάμε για αντικείμενο που πρέπει να έπεσε, ναι. αν δεν κάνω λάθος. Αυτό βγήκε προς τα έξω και μετά τον αγώνα. Στο ένα μέτρο, αν τον πλησίασε και τον έκανε, ξέρω εγώ, πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Τώρα τι τιμωρία μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ. Τιμωρία έδραση. Ξέρω εγώ. Κάνα πρόσημο χρηματικό. Κοίταξε στο μπάσκετ. Τα πρόσημα είναι μεγάλα με την έννοια ότι έχουν λίγα έσοδα και 10.000 είναι πολλά. Ήθιστε όμως. Πώς το λένε, η έδρα, τιμωρία της έδρας είναι σημαντική. Οι θεσμικοί παράγοντες του ΠΑΟΚ να υποφέρουν στο παλέ και του Άρη να υποφέρουν στο παλέ. Δυστυχώς. Ευτυχώς. Εσύ ευτυχώς. Λες για να κρατιέται. Τρία λεπτά τι θα λέγαμε τώρα. Τι θα λέγαμε τρία λεπτά. Σωστά. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο σηκώνει κουβέντα και έχει να κάνει με το γήπεδο του Ηρακλή. Ποιο γήπεδο του Ηρακλή. Που παίζει ο Ηρακλής, ο Καφταζόγλου. Δεν είναι δικό του, τον νοικιάζει. Εντάξει, έστω το θέτω, αλλά στη συνείδηση όλων μας. Το Καφθαζόγλιο, ναι, το νοικιάζει όμως. Ναι, το ναι. το Καφθαζόγλιο, εδώ και μισό αιώνα, εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, παίζει και ο Ηρακλής, ρε παιδί μου. Εκεί φτιά μου, ευτέπει, νοικιάζει ένα σπίτι στην Παλόν Πατρό Γερμανού. 60 χρόνια μέχρι να πεθάνει. Δεν ήταν δικό της. Δεν ήταν δικό της. Το νοικιάζε. Ναι, αλλά νοερά στο μυαλό, στο υποσυνείδητό σου ήταν σαν να ήταν δικό της. Άστο σαν να ήταν δικό. Άστο σαν να ήταν δικό. Ο Ηρακλής κινδυνεύει να μείνει εκτός Καφθαζογλίου λοιπόν. Για το παιχνίδι που έχει 21-22 του Δεκέμβρη, διότι εκείνη την ημερομηνία θα γίνει ένα τουρνουά Θεσσαλονίκη Christmas Football Festival και θα μαζευτούν πιτσιρίκια, ποδοσφαιρικό τουρνουά και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορεί να παίξει το μάτσο Ηρακλής εκεί. Και η υπεύθυνη του Καφθαζογλίου λέει πρέπει να δώσουμε χώρο στα παιδιά. Football play, τι λέει τα παιδιά. Θεσσαλονίκη Christmas Football Festival. Klein Mind. 2.500 παιδιά από Ακαδημίες Ποδοσφαίρου ναι. του νομού έχει προγραμματιστεί για το τρίμηνο 21-23. Πολύ ωραία. Και ο Ηρακλής αναγκάζεται πλέον το μάτς με τον Απόλλωνο Πόντου ναι. να ζητήσει τουλάχιστον να πάρει παράταση, να πάει άλλη ημερομηνία. Λάθος μεγάλο. Ναι. Έχει δύο βοηθητικά το Καφθαζόγλιο. Τι βοηθητικά, πού θα παίξει ο Στα βοηθητικά. Τα πιτσιρίκια. Ναι. Και να πάει να παίξουν να κλείσει κανονικά του στο καφάτο. Τι πιτσιρίκια. Να βάζει τα πιτσιρίκια, θα έρθουν και δύο, τρεις θείες και πέντε γονείς. Ναι, αλλά άμα έχουν χορηγούς, πληρώνουν, κάνουν, ράνουν, έχουν δημιουργήσει ένα κόνσεπτ διαφορετικό στους λιμάκες. Εγώ τι θέλω. Χορηγούς. Για να γίνει αυτό το festival football, Christmas festival, ναι. έχουν πέσει λεφτά. Υπάρχουν χορηγοί, διαφημίσεις. Ποιος θα δώσει λεφτά στο Christmas festival, να μας τρελάνεις τώρα. Θα ακούω εταιρεία και θα δώσω στο Christmas festival. 2.500 παιδάκια θα είναι. Ξέρεις πώς μεταφράζεται αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Μεταφράζεται σε 5.000 ανθρώπους που είναι οι γονείς που ναι. θα πάνε να τους δουν. Για πάνε τα παιδικά μπεμπέ, βάλουν διαφημίσεις. 5.000 κόσμος. Άμα πάνε και θείοι, ναι. θείες, νονί, θα πάμε 6-7.000 κόσμος. Τι είναι αυτά με λες. Όχι, θα πάνε 30.000 κόσμος, θα πει νονί και η κόμπερα του μπαμπά θα πάει. Κάτσε ρε φίλε, 2.500 παιδάκια σου λέω. Πηδάκι, δεν θα πας να δεις, πάει... μπορεί να πάει κι αυτός, ναι, μπορεί να πάει κι αυτός θα πάει. Από εδώ πέρα, να εσύ λες δεν θα έχουν χορηγούς. Δηλαδή υπάρχουν εκδηλώσεις, το box, πόσο κόσμο έχει έρθει στο Παλατάκι. Το box, ναι. 400 άτομα. Αυτό θα έχει 5.000 όπως λέω, 4.000. Αφία από εδώ. 3.000. Και οι χορηγοί που δώσανε εκεί κορόι θα ήταν. Γιατί. Θα σου το πω γιατί. Για πες. Θα σου πω γιατί. Ναι, να σ' ακούσω. Την ώρα που βγαίνει. Δουλειά την κάνανε. Ο Κωνσταντινίδης έκανε καλή παρουσίαση. Την ώρα που ο Κωνσταντινίδης λέει τους χορηγούς θαυμάσια. Υπέροχος. Ναι, ναι. Παίζεται στο διαπασόνι μουσική. Εγώ αν είμαι από τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη επίσης. Λάθος του Βαραγιάννη.
Έλα ρε φίλε, αφού είναι δυνατός DJ. Ναι, έπαιζε δυνατά μουσική. Παίζει μουσική δυνατά την ώρα που ο Κωνσταντινίδης λέει τους χορηγούς. Μάσα. Και λέω εγώ. Ναι. Εγώ είμαι χορηγός. Και θα δώσω λεφτά και ακούει τη μουσική. Δεν δίνω. Και θα δώσω εγώ στα παιδάκια χορηγία. Λοιπόν, αφήστε το παραμύθι. Δεν θα δώσω στα παιδάκια, θα δώσω στον κόσμο που θα πάει να δει. Ράσε, ποιο θα πάει να δει, ρε τώρα εκεί πέρα. Τα παιδάκια θα πάνε να παίξουν. Christmas Days και Christmas Mike. Christmas Fest, φούσου. Να πάτε στα 5x5 του Τζιόλα εκεί πέρα και κάνετε το τουρνά στι βλακίε. Άρα λε, αφήστε το Ηρακλή να δούμε το ματσάκι. Ηρακλή από όλο πόντου που είναι το ματσάκι. Θα παίξουν τα παιδάκια τώρα, football Christmas θα πούμε. Γιατί ρε φίλε, μην παίξει τα παιδάκια. Ράσε, α πάρα απλά μπορούν να το κάνουν άλλοι. Στο καφτατζόγλι να παίξουν τα παιδάκια να πούμε τώρα. Δεν ψήνεσαι. Αβλακίε τώρα. Δεν ψήνεσαι. Ναι. Καφτατζό, παίξει τα παιδάκια. Να πάει στο βοηθητικό. Και αν πάρει χορηγία εκεί πέρα, εκεί πέρα. Βγουν φωτογραφίε. Γιατί στο καφτατζό βλέπει να παντεί. Και άκου και καμιά 50 γονεί γύρω-γύρω. Δεν θα είναι 50. Θα είναι 70. Δεν θα παίξει το παιδάκι του τουρνουά και θα απουσιάζει. 2.500 παιδάκια. Εγώ λέω ότι μπορεί να είναι και 5.000 κόμμα. Θα είναι και ο μπαμπά και η μαμά σου. Α, παρά τα μέρα θα είναι ο μπαμπά και η μαμά. Ναι. Μισή χωρισμένη είναι πώ θα είναι ο μπαμπά και η μαμά. Έστω 2.500. Να πάω με το δικό σου σπίτι. Θα πάει μάνα με τον κόμενο και ο μπαμπά. 5.000. Με τη Ρωσίδα. Α, παρά τα μέρα. 10.000 άμα φέρω και τη Ρωσίδα. Ναι, όχι, θα πάνε 30.000. Θα γεμίσει σολτά θα γίνει το καφέ. Ναι, το καφτατζόγλιο γεμίσει με τα παιδάκια να πούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, μια που μισή φωτογραφία λίγο νωρίτερα. Φωτογραφία βγήκε ο Λάζαρ Ρόμανιτς. Ναι. Ο παίχτης Λαμίας με τον Μπρίγκοβιτς. Ναι. Σου λέει κάτι αυτό σαν λέει δάσκαλος ποδοσφαίρου ο Μπρίγκοβιτς. Και εγώ αν έπαιζα μπάλα και ήμουν πιτσιρικάς και ήταν ο Μπρίγκοβιτς πρώτος σκόρερ και τα λοιπά. Ναι. Δεύτερος. Δεύτερος γιατί πρώτος είναι το που λένε σου. Ναι. Ο Θήμης ο Κουλούρα. Και άμα παίξει, πώς την είναι την ομάδα. Τη Λαμία. Η Λαμία με τον... Με τον Ατρόμητο, α πάει και μια με τον Κουλούρη, γιατί ο Κουλούρης είναι πρώτο σκόρερ. Ναι. Να βγει με τον Κουλούρη. Ναι, αλλά δάσκαλος δεν είναι ο Κουλούρης, γιατί και αυτός ακόμα τώρα μαθαίνει. Δεν ξέρω, πρώτο σκόρερ είναι πάντως. Ο Κουλούρης, σαφώς είναι πρώτο σκόρερ και το γουστάρω. Εγώ προσωπικά το γουστάρω το Κουλούρη. Εντάξει, όταν στο ελληνικό ποδόσφαιρο τώρα είναι ο Κουλούρης πρώτο σκόρερ, τι να βγω φωτογραφία τώρα με το δεύτερο σκόρερ. Ναι. Μια που είμαστε, θα του πάω γιατί θα φύγουμε. Α, εδώ έχω ένα μήνυμα που έχει ενδιαφέρον. Με λέει, πες το Βαλακρό δίπλα σου. Ναι. Ότι ο Πασχαλάκης μια χαρά ηλικία είναι, λέει. Ο Κυπουρός λέει. Στα 30 έκανε καριέρα. Ο τραυματοφύλακας λέει μπορεί να παίξει ψηλό επίπεδο μέχρι και τα 38. Ναι, εντάξει, okay, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εννοείς ότι, εννοεί ο φίλος ότι ο τραυματοφύλακας στα 30 είναι στην καλύτερη ηλικία αν, του. Αν τώρα ο Πασχαλάκης ναι. ήταν 26 χρονών ναι. με αυτή την απόδοση, θα τα ζητούσε 500 χιλιάρικα και 400, θα έπαιρνε 1 εκατομμύριο να πάει στη Newcastle να πούμε. Ναι. Δεν θα έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο. Θα είχε αυτή την απόδοση 26 στην, του. Στην Everton. Θα είχε τις παραστάσεις, την εμπειρία. Θα είχε, θα είχε αν το βάζαν να παίξει, γιατί ο Πασχαλάκης... δεν το βάζαν Γιάννα και στο Παθρακικό, ή το βάλαν λίγο. Το βάζαν τον Αθανασιάδη. Τον Αθανασιάδη, ναι. ο οποίος παίζει ότι... τώρα στον Αστέρα. Ναι, που σημαίνει ότι αν ο Πασχαλάκης είχε άλλα 50-60 παιχνίδια συνεχόμενα, ναι. θα είχε τη φόρμα που έχει τώρα πιο μπροστά. Ναι. Γιατί ο τερματοφύλακας δεν πάει να γυμνάζει, δεν πάει να τέλας και τα λοιπά, δεν παίζει, δεν παίρνει φόρμα ρε Σινικό. Δεν παίρνει φόρμα. Κάνει κινέζικα ειδικά το τερματοφύλακας. Ήδη ο Πασχαλάκης που το παιδί έπαιξε σε μεγάλη ηλικία, τα πίσω βήματα σε κάποιες εξόδους τα χάνει επειδή είχε απώλεια παιχνιδιών. Δεν διαφωνώ εδώ πέρα. Ο τερματοφύλακας είναι η πιο καταραμένη θέση έτσι. Αυτά εδώ τα πίσω βήματα ας πούμε, που έχει το μειονέκτημα ο Πασχαλάκης, το διορθώνει βλέπω. Το διορθώνει. Στα 25-24, αν το έχει κάνει, ξέρω εγώ, θα τα είχε διορθώσει. Τώρα θα ήταν πιο έτοιμος. Ωραία, ας πούμε, ένας τερματοφύλακας που ήρθε με Περγαμινές, ναι. δεν έχει να παίξει 1,5 χρόνο. Εγώ μπορεί, τελείως ωραία. Πρέπει να φύγει, να πάει κάπου, να πάρει παιχνίδια. Με τον Πασχαλάκη δεν πρόκειται να παίξει ποτέ. Ναι, να πάει να παίξει το παιδί. Αλλού. Να πάει να παίξει. Εγώ αν ήμουν ρε, θα έλεγα παιδιά. Καλός τερματοφύλακας. Πολύ καλός. Αλλά, θέλει και αυτός ένα χρόνο πλέον για να αρχίσει να στρώνει. Στην αρχή θα χάσει την αίσθηση του χώρου του χρόνου. Ακριβώς. Όπου πιο γυμνασμένος να είσαι. Ναι. Χάνει την αίσθηση του παιχνιδιού, τη μυρωδιά. Πώς το λέμε. Σωστά μιλάς. Λοιπόν, ποιοι είναι υποψήφοι για αποχώρηση Ολυμπιακού. Πάμε λίγο και στους φίλους μας, στους από κάτω, στους μείον 6. Στους μείον 6. Μπορεί να γίνει μείον 8, βέβαια. Κοίταξε αυτό το τέρας που φέρανε στα χάφη εκεί. Ο Τουρέ, καλά, ναι, ο Τουρέ προσπαθούν να τον. Ναι. Φετφατζίδης. Είναι η είδηση που βγαίνει σήμερα προς αποχώρηση και ο Φετφατζίδης. Και γενικότερα ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού για μένα ο μεταγραφικός ήταν ο λόγος που δεν, για μένα δεν με φοβίζει καθόλου. Γιατί με είπε, κάτσε με σε πλησιάζει, μου τα πες έξω. Δεν μου είπε. Και σου λέω, δεν τον φοβάμαι τον Ολυμπιακό, γιατί έκανε λάθος μεταγραφικό σχεδιασμό. Δεν κράτησε ένα Σαριφάρ. Του βγήκε μόνο ο Καμαρά ο Πιτσιρίκος από την Αζαξιό. Και έτσι. Τώρα πάντου βγήκε ο Σισε. Τώρα. Ο Σισε με τον Βούκοβιτς. Ναι. Καλά, άμα δεν σφυρίζει το offside θα μα βγει, ρε φίλε. Ναι. Χαίρο πολύ. Ναι. Τι να του βγει, Σισε. Ο Σισε Βούκοβιτς είδε πώ πέρασε ο Καμαρά στον κόλ του Πανατολικού. Ναι. Του άφησε η μαδούρα πίσω. Ναι. Πώ το Chris Craft και ακολουθεί από πίσω άλλο. Έτσι του άφησε. Οι ζώνε και οι ευθείε. Ναι, με αυτέ. Και έβαλαν ένα γκολ offside. Εντάξει, τι κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε μου. Εγώ θέλω να δω το Σισε σε σοβαρά παιχνίδια. Και ο Κούτρη πάει να του βγει. Ο Κούτρη, ο οποίο ξαναεπανήλθε. Δεν ξέρω αν είναι μανατζερικό το θέμα, στη θέση του Τσιμίκα που στην αρχή και αυτός μας τον έγινε. Όπως είναι μανατζερικό του ναι. Κωνσταντινίδη, έτσι και του Κούτρη.
Στον Άρη. Κωνσταντινίδης, έτσι. Ναι. Τον θεωρείς, μια που πήγες Κωνσταντινίδη και να πάμε λίγο στα του Άρη, ότι είναι χειρότερος του Τζανακάκη. Ναι. Θεωρείς δηλαδή ότι ο Τζανακάκης είναι ένα κλικ πιο πάνω. Αμυντικά ναι. Αμυντικά ναι, γιατί μπροστά και ο Τζανακάκης. Μπροστά είναι καλύτερος ο Κωνσταντινίδης. Ακριβώς. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, μήπως ο προπονητής, συγκεκριμένη περίπτωση ο Παντελίδης, λέει: εγώ θέλω ένα μπακ από αυτή την πλευρά να είναι λίγο πιο επιθετικογενής, γι' αυτό βάζω. Δεν αναιρώ το σχέδιό σου. Εντάξει, και το σχόλιο σου Άρης, ότι μπορεί να είναι μανατζερικό. Έτσι. Είναι μανατζερικό. Ναι, δεν το αναιρώ, το λέω. Ο Άρης έχει ένα μειονέκτημα ότι ο Γκάμα και ο Γκαρσία δεν έρχονται στα μαρκαρίσματα τόσο δεν καλά. Δεν γυρίζουν. Ειδικά ο Γκάμα. Ειδικά ο Γκάμα. Άρα από την πλευρά του Γκάμα βάζει τον Κωνσταντινίδη. Ναι. Είναι μια τρύπα βάλα μπάρμπα, να πούμε. Βάλα μπάρμπα τρύπα, μάλιστα. Ναι. Είναι μια τρύπα βάλα μπάρμπα. Καινούριο. Μετά τη σπάθη. Όχι, παίρνει σειρά. Έχουν ονόματα οι τρύπες. Οι τρύπες. Τρύπα βάνα μπάρμπα. Πώς λέμε, στάση, μετρό, ξέρω εγώ, Αριστοτέλους, γέφυρα εδώ. Ναι. Στάση, βάνα μπάρμπα. Τρύπα, βάνα μπάρμπα, τρύπα, τι να σπάθει. Όπως μια μέρα κατεβαίνω στην Αθήνα. Ναι, ναι. Κολιάτσος. Ήταν να κατέβω δύο στάσεις μετά τη Δούκισσα Πλακεντίας. Δούκισσα Πλακεντίας, μάλιστα. Λέω, ρωτάω έναν εκεί. Τι είναι, τρύπα ήταν εκεί. Λέω, θέλω να λέω τη Δούκισσα Πλακεντίας και τα λοιπά. Λέει, μου λέει, ξέρετε ποια ήταν η Δούκισσα της Πλακεντίας. Να τα. Λέω, εγώ είμαι από την Τούμπα, λέω, δεν ξέρω ποια ήταν η Δούκισσα της Πλακεντίας. Λέει, και όπως λέει ιστορικά, μου λέει και τα λοιπά, με πιάνει ο γέρος. Α, παππούλες, μόνο οι παππούλες πέρασε την ώρα. Εκεί την ώρα είχα ανοιχτή ακροάση με ένα φίλο μου. Και τον έβαζε να ακούει. Ο οποίος άκουγε και τα λοιπά. Και με στέλνει μήνυμα. Πες τον Κολόγερο, λέει. Μη βρε, σεβόμαστε λίγο. Άκουρε τώρα. Κατευθείαν. Και εμείς έτσι θα γίνουμε. Εντάξει, ναι, θα σ' αρέσει, σε λένε Κολόγερο. Θα με λένε, τι θα με κάνουν. Τι θα κάνουν τώρα δηλαδή. Από εδώ κάποιοι τσιρίκοι, ερωτικά μου πάρουν Κολόγερο από εδώ. Ναι. Ήδη στο λέμε. Στο λένε, λες. Για πας με για 22 χρόνια, 23 και την πεις τι ώρα. Καλά, σαραντάρισαι με εγώ. Τι να με πεις. Εσύ προλαβαίνεις. Προλαβαίνω ακόμα εγώ. Έχω. Δεν προλαβαίνω. Σε πήρε στροφή εσένα. Στη στροφή γύρισα την άλλη πλευρά, ναι. Πες τον λέει αυτό το γέρο εκεί, τον Άκη τον Πετρόπουλο που με τον γιατί γνωστό. Γιατί πλακουντή αυτή πως συνείπες. Ότι την πηδούσε ο Λίσταρχος Νταβέλης αυτή. Και του λέω, δεν μου λες, του λέω. Τι τράμα ρε φίλε. Πως συνείπες πλακουντή. Δούχησε της Πλακεντίας. Πλακεντίας. Ναι, του λέω, σε πω κάτι παππούλη. Ήταν και 7 χρόνια πριν. Στους 70 εγώ με 40. Έφυγε θα το θυμάται ο άνθρωπος να είναι καιρός. Εσύ που τα ξέρεις όλα για τη Δούκισσα της Πλακεντίας. Ήτανε λέω τόσο ωραία και αρχοντική, λέει ναι. Ναι, αλλά λέω την τρυπούσε λέω ο Λίσταρχος Νταβέλης. Πού να ξέρε λέει, σε ποιον έπεσε ο παππούλης. Πέφτεις, ρε, παππού, τώρα, σου πού λέει, να ξέρε που έπεσε ο παππούλης. Και δεν του τα είπα έτσι. Ναι. Απλά την έκανε ο Λίσταρχος Νταβέλης. Του τα έλεγα πιο σεξουαλικά. Ναι. Ο καημένος θα πήγε σπίτι, θα σήκωσε πίεση. Ο παππούς ανέβασε. Μπορεί και να τον καθάρισε επί τόπου. 42 πίεση. Απαράτε με του λέω ρε βλάχο τώρα το λέω. Με τη Δούκισσα της Πλακεντίας. Αν με κάνεις μάθημα. Στο μετρό εμένα, καραγκιόζι του λέω, αφή από εδώ πέρα, μείνε με τα φουλάρια μέσα στο μετρό του λέω, αφή από εδώ πέρα. Δούκισσα Πλακεντίας. Πού ήμασταν βρε απίθανε και με πήγες, πού είχαμε μείνει, στη στάση είχαμε μείνει. Ναι. Στάση, τρύπα βάνα μπάρμπα είχαμε μείνει. Άρα λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Υπάρχουν ειδών τρύπες. Τρύπες. Τρύπα τι να σπάθει, τρύπα Δούκισσα Πλακεντίας. Όπως είναι η οθή. Ναι. Τρύπα βάνα μπάρμπα, είναι Κωνσταντινίδης, πως το λένε Γκαρσία. Ναι. Δεν γυρνάει με τίποτα, πρέπει να έρθει ο Σιώπης εκεί πέρα. Ο σκύλος, πώς να κουνήσει την ουρά και αυτός ο σκύλος, τι να καλύψει. Ναι, δεν μπορεί να τους καλύψει. Τον Κωνσταντινίδη να καλύψει. Ναι. Τον Μενενέντε να καλύψει. Πού να τρέξει, πού να πάει. Και ζητάει και συγγνώμη για τον πέναλτι που έκανε που δεν ήταν, ξέρω εγώ και ήταν. Και αλλά οι δηλώσεις του δεν έχουν να κάνουν. Γιατί ζητάει συγγνώμη, ρε Σιώπη, να πούμε. Ναι. 7 πνευμόνια δηλαδή. Έτρεξε για όλου δεν ήταν. Με τα πνευμόνια σου ήταν καρμπιρατέρ, θα έτρεγε στο ράλι Μοντε Κάρλο να πούμε. Δεν μου λε, πε μου λίγο τώρα μια που είμαστε του Άρη. Τι. Τον Γιουνέσον έχει εκτίμηση εσύ. Όχι. Και όμως ο Γιουνές, αν βάλει ακόμα ένα γκολ, θα κάνει ρεκόρ στον Άρη όσον αφορά τα γκολ πρώτου γύρου. Έχει 7, είχε βάλει κάποτε ο Μανιάς, και ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός γκολ. Έχει 6 ήδη ο Γιουνές. Άμα βάλει ακόμα ένα στα επόμενα 4 μάτς, θα κάνει ρεκόρ. Εγώ έχω την εντύπωση ότι τον αδικείται πολύ το Γιουνές. Ναι. Και το ακούω από πολλούς αγιούς. Ναι, τάισμα θέλει ο παίχτης. Ναι. Είναι μία μικρή βεζιόν του Πρίγκοβιτς. Ό,τι θέλει ο Πρίγκοβιτς θέλει και ο Γιουνές. Μπορούν να τον ταΐζουν ο Γκάμα. Οι κινήσεις που κάνει ο Πρίγκοβιτς μέσα στην καλά, περιοχή. Εντάξει, γι' αυτό είπα μικρή βεζιόν. Ναι. Σε παρακαλώ τώρα. Βρε, μαλώναμε εδώ τον Σεπτέμβριο που έβγαινε Αριανή και μου ξύγνα το ρόστερ. Εγώ του τα έλεγα, οκ. Αλλά δεν είναι κακός παίχτης ο Γιουνές. Ναι. Δεν είναι κακός παίχτης ο Γιουνές. Γιατί παίζονται κινήσεις σεντερφόρ. Αφού δεν είναι κακός παίκτης, με δύο προπονητές. Δεν παίζω την κοινή, ο Γιουνές δεν έπαιξε. Την κοινή έπαιζε και τον έβαλε στη... Στην Κρήτη έβαλε τις δύο γκολάρες. Τον έβαλε γιατί σου λέει βάλ τον κι αυτόν μέσα. Να τον βάλουμε κι αυτόν μέσα. Βάλ τον κι αυτόν μέσα. Και προχθές και με τον Πανέκο δεν έπαιξε, έβαλε από την αρχή ξεκίνησε ο Γιουνές. Ναι. Έβαλε και το πεναλτάκι. Βάλ τον κι αυτόν μέσα. Ναι. Δεν τον έχετε σε εκτίμηση ο Γιουνές. Όχι.
Θέλω να ακούσω και τους Αριανούς μετά. Ναι. Λένε εμείς θέλουμε κάτι καλύτερο, θέλουμε ένα πρίγιο, θέλουμε... Ναι, αλλά είναι ίδιο στυλ παίχτη. Τον Μπέρκ θέλει να πάρει. Ποιος θα πάρει τον Μπέρκ? Ο Άρης. Μη λες θα με πνίξει πρωί-πρωί. Μήπως να πάρει ο Μπέρκ τον Άρη. Πώς θα τον πάρει τον Μπέρκ, ρε Κωνσταντίνε? Πώς θα θέλει ο Μπέρκ? Αυτά που κοροδεύω εγώ κάτω με τον Ολυμπιακό τον ακούω. Θέλω... Ο Ολυμπιακός τον θέλει. Ο Ολυμπιακός μπορεί να τον πάρει υπό προϋποθέσεις. Ναι, αλλά να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Ο Πάουκ μπορεί να τον πάρει. Ο Άρης δεν μπορεί να τον πάρει. Τι θα κάνουμε τώρα με τον Ζόλ, δηλαδή έχω 2.000 στην τράπεζα, πάω να πάρω πόσα καγέν. Περίμενε. Τι περίμενε? Ήταν να κάνει αυτός μια δουλειά με κάτι μπαλέτες, να πούμε. Άντε, αρχίσαμε τώρα τις μπαλέτες, ναι. Στην Κίνα, να πούμε. Στην Κίνα, ναι. Κάτι νερά, κάτι σόδες, κάτι σόδες κτλ. Και το σκέφτηκε έτσι σχέδιο. Να φέρει το Μπέρκ στον Άρη. Ναι, χρεώσει. Να χρεωθεί η ομάδα, ναι. Να, ναι, και να του χρόνου να ψαχνόμαστε πάλι με άρθρα τέτοια. Φίλε, πρέπει λέει, να είμαστε. Ναι, το κρεβάτι το κετάμε και το στρώμα που φτάνει. Ήθελε τον Μπέρκ, να πούμε. Ήθελε τον Μπέρκ, αλλά ναι. Δεν μπορεί να έρθει ο Μπέρκ στον Άρη. Ναι. Το λέω με κάθε σοβαρότητα. Δεν θέλω να ανοριοβατώ. Το Μπέρκ μπορεί να τον πάρει δύο ομάδες στην Ελλάδα. Δύο μόνο. Ναι. Ο Πάουκ Ολυμπιακός. Ούτε ΑΕΚ μπορεί να τον πάρει. Όχι, ρε, όχι. Ούτε ΑΕΚ, γιατί δεν δίνει ο άλλο. Δεν λέω τι λένε αυτοί εκεί που ακούω εγώ. Ο πρόεδρο θέλει και έχω μιλήσει και εγώ με ένα κολλή. Του Προέδρου, ναι. Ναι. Και η ιστορία θέλει το να κάνει το μπαμ μπαμ. Να βγει πρώτα Ευρώπη ο Άρης, να περάσει ο Μίλους Europa League, να πάρει κανένα βαρεστό λίγο να ζεσταθεί το παντελόνι, γιατί ο άλλος στα κόκκινα είναι ο παλίκαρος. Ναι. Τρέχει από εδώ, από δεξιά αριστερά. Πόσο χρόνο είναι ο Μπέρκ? Ο Μπέρκ είναι πριν 32 στα 33, αν δεν κάνω λάθος. Άλλο ένα χρόνο τον παίρνεις. Στην Ελλάδα, ναι. Και δύο χρόνια. Ναι. Στην Ελλάδα και δύο χρόνια. Ο Ολυμπιακός τώρα διαβάζω στο ρεπορτάζ γιατί δεν τα χάνω. Στεχνό τον είδα εγώ. Μια χαρά είναι ο Μπέρκ. Ναι. Είναι μια χαρά, είναι αθλητής, είναι μην πω τη λέξη, ναι, είναι κολοπετσωμένος, έτσι, τσογλανάκος ποδοσφαιρικά, θα σου βγάλει και την ψυχή και θα σου βγάλει και το λαρίκ, θα σου κάνει και τη μανούρα. Πώς το λένε το διαιτητή που σας έδωσε την πρόκριση στο τελικό με το χέρι με... Ποιον άρε τελικό μας έδωσε, ποιον? Εδώ 4-0 που σφάξατε τον Παναθηναϊκό, πώς το εφόσον είχε σφάξει με ένα κάτω, γιατί υπάρχει ολόιδια φάση με τον Βιερίνια. Ολόιδια φάση με τον Βιερίνια με το Χουλτ, το χέρι. Όχι, δεν διαμαρτύρομαι, αλλά δεν το κάνανε θέματα ΜΜΕ των Αθηνών με το Μάτος. Το Κίζα, το φίλο. Το Κίζα. Και ο Κίζα, το Κίζα με έδωσε. Το Κίζα με λέει μια μέρα που κάνουμε προπόνηση. Α, μαζί με το Κίζα, το Κίζα. Μου λέει, δεν ξέρει, λέει. Ναι. Τι κολόπεδο είναι ο Μπέρκ. Είναι μεγάλο, ρε. Λέω, φυσικά, γιατί αυτό. Φυσικά είναι. Κάνει τη μανούρα, λέει, όταν η κάμερα είναι. Δεν το δείχνουν. Ναι, ναι, το ξέρω τον Μπέρκ πολύ καλά γιατί μου τα έλεγε η Αδριάννα κάτω. Και άλλοι διαιτητέ μου το είπαν, Αλφα Εθνική. Ναι. Μου λέει εκεί που δεν παίζει την μπάλα, εκεί αρχίζει βρίζει μάνε, ιστορίε, Χριστού, αγίε κτλ. Δημιουργεί καταστάσεις, τσιμπάει κάρι ράνι και η κάμερα είναι αλλού. Και δεν μπορώ να τον. Δηλαδή... Οι διαιτητές οι σοβαροί και οι καλοί πρέπει να ξέρουν και ποιο παίχτη έχουν να σφυρίξουν. Τη μεγαλύτερη μαγιά. Πρέπει να κτηνογραφούν κάθε παίχτη. Ποιο μας παίζω. Πάω Καλάρισα. Ωραία. Να δω τους 11 του Πάοκ πιθανούς. Τι κάνει ο Μάτος, τι κάνει ο Μπίσερ. Να ξέρω ποιοι είναι. Άφες να είναι σοβαρός. Ναι. Ο Ζλατάνος. Ο Ζλατάνος. Έκανε μια μεγάλη μαγιά. Το Μουστάκι. Ναι. Ναι. Έκανε μια μεγάλη μαγιά. Αυτός υποστήριξε Παναθηναϊκό. Ο συνήθω παλιά. Και λίγο παλιά. Τα ψίχουλα στον Πάοκ. Πανεκός πρωτάθλημα. Πάοκ να βγει Ευρώπη. Τα κλασικά. Ήταν με το Σιδέρι στο Καραϊσκάκι. Ναι. Λοιπόν, και τον έβριζε ο Σιδέρι στα δύο μέτρα. Τον έριχνε πινελίκι, τα σπίτια του το ένα τ' άλλο. Όλο το σόι και δεν συμμαζεύεται. Γενεολογικό δέντρο. Πώς να τον βγάλεις? Δεν τον βγάζει. Πώς τον έβγαλε, ξέρεις? Πήρε ένα μαντίλι και σκουπιζότανε. Με έφτισε, λέει. Πλάκα με κάνεις. Έβγαλε το μαντίλι και σκουπιζότανε. Πλάκα με κάνεις. Ο Ζλατάνος και λέει με έφτισε. Τραλάθηκε ο άλλος. Πλάκα με κάνεις. Δεν γίνεται. Πρέπει το μυαλό σου να πάρει στροφή. Φοβερά πράγματα. Με έφτισε λίγο. Φοβερά πράγματα. Και για να βγάλει τώρα το Σιδέρι στο Καραϊσκάκι, δηλαδή δεν. Αλλά του ρίχνε πράγμα, του ρίχνε πράγμα χοντρό. Λοιπόν, και έχουμε. Με έφτισε λίγο. Έχουμε και μεταγραφικό σενάριο για την ΑΕΚ με τον Αρέγη. Ποιο ασχολείται, μωρέ, με την ΑΕΚ. Κάνα καλό αρχιτέκτο να έχει να κάνει κανένα τείχο εκεί πέρα. Εντάξει, είναι ένα Αργεντίνο που παίζει σαν. Χαμηλή. Αυτή τώρα πρέπει να κάνουμε μεταγραφή. Αξία όψεων αγορά 300 χιλιάρικα. Να βγουν πέμπτη για να βγάλουν πεντάδα αυτοί. Φοβούνται με του περάσει ο Άρης. Και μείνουν εκτός πεντάδας. Ναι, φοβούνται με του περάσει ο Άρης, ο οποίο δείχνει πιο δεμένο, πιο συμμαζεμένο με τον Παντελίδη. Και ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλύτερο από αυτού. Αυτό είναι. Άρα πρέπει να κάνουμε μεταγραφέ. Για να βγει πεντάδα. Ναι, βέβαια πρέπει να κάνουμε μεταγραφέ να βγει πεντάδα. Σ' άρεσε αυτή, σ' άρεσε για να κλείσει εδώ. Σ' άρεσε αυτή, έλα. Έχει ένα υφάκι και ένα στυλάκι. Έχει γουρλώσει το μάτι σου. Λοιπόν. Σκύλα φαίνεται. Μη βρε πρωί-πρωί, δεν τον καλό τον λόγο. Και το πρωί τρώει κροκέτε. Μαζί με τη Μίνη και τη Λορέν. Λοιπόν. Δεν τρώει πρωινό. Αυτή τρώει κροκέτε. Βγάζει όμω κάτι στο βλέμμα, βέβαια. Γι' αυτό σε λέω σκύλα. Λοιπόν, θέλετε δώρα, θέλετε πολλά δώρα, θέλετε μεγάλα απίθανα δώρα. Αν ναι, κατεβάστε τώρα το My Free to Go Up, το κυνήγι των Flames και των δώρων ξεκίνησε.
Με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames με ό,τι και αν κάνετε και ταξαργυρώνετε για να συμμετάσχετε σε όποιους και σε όσους ενεργούς διαγωνισμούς θέλετε για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα μέσα στο ανανεωμένο My Free to Go App. Το κυνήγι των δώρων ξεκινάει λοιπόν αυτό Δεκέμβρη για ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που θέλετε εσείς. Αλλά τα δώρα δεν σταματούν εκεί, να ξέρετε. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσω του My Free to Go. Το κυνήγι των Flames ξεκίνησε. Ο Κωνσταντίνος Βαραγιάννης συνεχίζει με δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά και με γραμμές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εδώ θα είναι από τις 7 Δεκέμβρη και ο Τάκης Ζαχαράτος. Έτσι πρέπει να δώσουμε respect στον τεράστιο Τάκη Ζαχαράτο. Διαφορετική σχολή από τον Μίτσι Κώστα, ο οποίος μας έχει γαλουκίσει με ποδοσφαιρικές μιμήσεις. Showman, μιμείται και μεταμορφώνεται κυριολεκτικά με αυτόν που μιμείται ο Τάκης ο Ζαχαράτος. Θα είναι από 7 Δεκέμβρη λοιπόν στο Θέατρο Βεργίνα με ένα ολοκένουργιο show. Θα έχει χορό, τραγούδι, πολύ γέλιο. Μιλάμε για υπερπαραγωγή. Πλούσια σκηνικά. Όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε. Έτσι για άλλη μια φορά. Ράπε κουλ, να πούμε, καλημέρα. Είναι του Θεού. Είναι του Θεού. Θετική ενέργεια. Αύρα. Θα ανοίξουμε γραμμές. Τα τρία εντάρια είναι δικά σας. Έχουμε και κάποια μηνύματα που χρήζουν αναφοράς. Φρουρέι σε αλήτης. Εντάξει, αυτό το πράγμα με τον Βιερίνια πλέον το έχουν ξεχυλώσει, αλλά έχει γίνει υπέροχο. Τον έχουν κάνει με το χέρι που σηκώνει σαν τον Τζόρνταν, όπως είναι ο Τζόρνταν που έχει και καρφώνει. Βιερίνια, αλλά έχουν βάλει αντί για μπασκέτα τα δοκάρια του ποδοσφαίρου. Είσαι αλήτης, Φρουρέ. Καταπληκτικό όμως, θα το βάλω το απόγευμα. Πάμε γραμμές. Τα λεφτά που ξόδεψε ο Σαββίδης για το εξωαγωνιστικό κομμάτι του ΠΑΟΚ έχει ξοδέψει καλβέλια και πήρε κάτι ψίχουλα. Αυτό το χέρι του Βιερίνα είναι κάτι ψιχουλάκια. Ψιχουλάκι, μηδαμινό δηλαδή λες είναι. Δηλαδή, απλά το τέντωσαν από κάτω. Πήγε στο σούπερ μάρκετ, έδωσε 500 ευρώ και πήρε από το κάτω ράφι γκαζόζα, ξέρω εγώ, μπίλια. Εντάξει, αυτά τα ψίχουλα θέλουν να τα βλέπουν που και που από τον πάω κάτω και να το ξεκυλώνουν και να λένε ορίστε, δες ποιος είναι ο δήμιος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Προσπαθεί ο Φουκάρας ο Πάκ να γίνει δήμιος. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν θα γίνει. Το παλεύει. Ναι, δεν μπορεί να γίνει. Από ανικανότητα δεν γίνει. Δεν μπορεί γιατί οι άλλοι είναι πιο μεγάλοι δήμοι, απλά δεν το διαφημίζουν. Είσαι λίγο πίσω σε αυτό το πράγμα. Όχι ότι είσαι καλός άνθρωπος, θέλεις να το εξηγείς. Δεν μπορείς ακόμα όπως πρέπει. Καλός άνθρωπος, αν είσαι στον χώρο του ποδοσφαίρου, είσαι καταδικασμένος σε αποτυχία. Δεν υπάρχει εξηγία στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η άποψή μου. Πώς λες εσύ είμαι αστερητικό, εγώ λέω ότι δεν υπάρχει εξηγία στο ποδόσφαιρο. Εγώ το λέω όμως. Και εγώ το λέω. Δεν υπάρχει εξηγίαση. Αυτό το εξηγίαση το χρησιμοποιούν οι κάτω και σας δουλεύουν. Αυτό λέω. Δεν υπάρχει όμως. Εγώ δεν το ασπάζουμε. Άρα κακό είναι. Τι εξηγίαση. Εξηγίαση από τη μία πλευρά και οι άλλοι να κάνουν ό,τι θέλουν. Τι εξηγίαση είναι αυτή. Άρα είναι ο λύκος ποιος θα φάει τον άλλο. Α, μπράβο. Δεν υπάρχει εξηγίαση. Α, αυτή είναι καραμέρα που την πλασάρα εδώ πάνω. Εγώ δεν τη δέχομαι. Άρα τι μπορώ να κάνω. Φυσικά. Άρα καλά έκανε ο Κόκαλη και ο Μαρινάκη. Αμα τη δύναμη. Φυσικά. Ναι, άμα εσύ τι θα κάνεις. Ναι, αλλά γιατί είσαι ο δυνατός. Ο Μπούζας και όλοι το αθλοκεντρικό κράτος και το άλλο. Γιατί το ξεφτύλισαν. Όχι, γιατί εσύ δεν μπορούσες. Α, λες ότι δεν μπορούσα γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Ωραία. Τώρα γιατί γκρινιάζουν. Τώρα βρίζουν. Τώρα αυτοί γιατί δεν μπορούν και γκρινιάζουν. Βρίζουν αυτοί που κάνουν μικροκλοπές. Ναι. Βρίζουν τον Ριχάρδο. Ναι. Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν Ριχάρδο. Γιατί το ζηλεύουν. Ναι. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Το ζηλεύουν. Έχει ο Ριχάρδος μια 25 χρονών θεά. Το ζηλεύουν, σαφώς το ζηλεύουν. Και άλλοι έχουν τις βαλούτες. Ναι, σαφώς το ζηλεύουν τον Ριχάρδο. Σαφώς και το ζηλεύουν. Και ναι. Ωραία, αυτοί γιατί κλαίγονται τώρα. Αυτοί θέλουν ξύλο. Α, γιατί κλαίγονται τώρα, αφού τα κάνανε, ναι. Αυτοί θέλουν μπουνίδια, γι' αυτό κλαίει από μένα μπουνικο καράπαπας. Ναι, κλαίγονται τώρα. Αυτοί θέλουν ξύλο που κλαίγονται. Okay, άρα τα βρήκαμε. Τα έχουμε βρει κάπου. Θέλουν εμείς στο Μεσόφριδο. Ναι. Να βάλω το μαράνι το Ήτανε δημήτρη. Τόσα χρόνια ψηλά, έδαινα κόσμο, κάνα ράνανε και τώρα δεν νιώθουν ότι μπορούν να τους δίνουν και κλαίγονται. Εγώ ένα πυγμάχο 120 κιλά. Τέρας, κθήνος. Δημήτρης Μαράνης, πάω ξύς. Ναι. Πάει στο Μεσόφριδο. Πού θες ένα μικρό στο Μεσόφριδο. Όχι. Που διαμαρτύρεσαι εσύ για διαιτησία ρε καθήκη. Ναι. Μια μικρή μπαμ. Όχι τίποτα, κανένα δυο ώρες ανέστητος να μείνει. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε τα κρότα. Στο Μεσόφριδο. Πατ. Το κτίνος. Στο Μεσόφριδο εδώ, ο Ζαχαριάδης, ο διετής, όμως πού θα το βρεις τώρα το Μεσόφριδο, που είναι όλο ένα φρύδι. Θα του κουρέψεις. Πού θα το βρεις. Γιατί έμαθα ότι θέλω να το στείλουν στην Ξάνθη, τον φίλο μου τον Ζαχαριάδη. Σε ποιο μάτι. Στο Ξάνθη Ολυμπιακό θέλω να το στείλουν. Είναι δικό σας, παιδί του Γκαγκάτση. Όχι, δεν είναι δικό μας, κάνεις λάθος. Δεν είναι καθόλου δικό μας ο Ζαχαριάδης. Ναι. Δεν την έχεις καλύτερη ενημέρωση εδώ. Ναι, αλλά ο Γκαγκάτση τον έβγαλε. Ο Γκαγκάτση, ναι, ποιο είπε ότι είναι δικό μας ο Γκαγκάτση. Ο Παπάς. Ποιο πληρώνεται 5 χρόνια.
Ο μπαμπάς ο Γκαγκάτσης. Όχι, στον πάω και όμπληρο. Α, μην τον μπερδεύεις, τα έχω πει 100 φορές. Ναι. Άλλο τι κάνει το παιδί, άλλο τι κάνει ο μπαμπάς. Άμα δεν ήταν γιος του Γκαγκάτση, πού θα δούλευε στον ΠΑΟΚ. Άλλο, είναι μορφωμένος, είναι καταρτισμένος. Άλλους 10 εκατομμύρια τέτοιους σε βρισκόμαστε. Ωραία, βρέθηκε ο συγκεκριμένος. Και γι' αυτό είναι εκεί. Εγώ δεν μπερδεύω ποτέ μπαμπά με γιο. Να τους μπερδεύεις. Όχι, δεν έχουν σχέση. Μην κλαις καθόλου. Για τον Ζαχαριάδη. Ναι. Δικό σας δημιούργημα είναι. Ο Ζαχαριάδης δεν είναι δικό μας, γιατί όταν ήταν ο που λες είναι του Γκαγκάτση, του μπαμπά, ναι, δεν ήταν ποτέ σε εμάς εκείνο το διάστημα. Με το σχιζοδήμα παρέα ναι. Κάνανε του Γκαγκάτση παιδί είναι. Για πάμε άντε, μήμα, να τώρα. Ακούσουμε τα Κουρατόπουλα. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα, Μακεδονία μου. Καλό το παιδί. Η μόρη είναι αυτή του Ζαχαριάδη. Την άλλη φορά ρίξαμε ένα γέλιο με τον Κώστα. Ο Ζαχαριάδη δεν πρέπει να παίζει διαιτητή γιατί τρομάζω τα παιδιά που βλέπουν. Μα αυτό λέω, πού θα ρίξει το μπουκέτο στο μεσόφιλο, μου λες. Δεν έχει μεσόφιλο. Δεν έχει μεσόφιλο. Δεν υπάρχει τίποτα. Σαν Μπάτλερ Δράκουλα είναι. Πώ είναι έτσι να πούμε. Λοιπόν, εξυγίανση δεν θέλω εγώ, Νίκο. Δεν θέλω εξυγίανση. Εγώ θέλω και χειρότερα γιατί αλλιώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον διαφορετικά. Έτσι. Ποια εξυγίανση, δεν θα έχουμε ενδιαφέρον καθόλου. Έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο φίλο μου του Σάβα, άντε να πω και ένα χρόνια πολλά. Να πεις και εσύ βέβαια. Χρόνια πολλά στο φίλο μου του Σάβα που τον αγαπάω πολύ και Κώστα, ο μόνος Άγιος που αξίζει λεφτά είναι ο Άγιος Βασίλειος. Αν τα κουμαρόσκελα εκεί πέρα πέφτουν. Δηλαδή, κάτσε. Ο Άγιος Βασίλειος δηλαδή θα τον έρθει, δίνει Ρεάλ Μαδρίτη των Αγίων. Άκου τώρα τι βλακίες λέει στα παιδάκια. Τα Χριστούγεννα. Ότι έχετε ένας καλός παππούλης, χοντρός, γέρος. Άστα τα παιδάκια να πιστεύουν σε αυτό το τετράστα. Να μπει μέσα από την καμινάδα και να δώσει τα δώρα. Είναι μαγεία όμως, τα παιδάκια τα πιστεύουν. Μέχρι 7, 6 χρονών, 5 τα πιστεύουν. Εμένα 3 χρονών η κόρη μου με ρώτησε. Γιατί λέει να με δώσει δώρο αυτός. Γιατί είναι ο Άγιος Βασίλειος, μοιράζει δώρο. Αυτός ο Άγιος Βασίλης είναι ύποπτος, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να θέλει να, θέλει να σε καργαλήσει αυτός. Φύγε από εδώ βρε, ναι. Φύγε από εδώ. Κωστά, ναι. Κωστά, λέτε βλακίες στα παιδάκια που άλλος μέσα στο σπίτι. Ναι, ο Άγιος Βασίλης περνάει στο ισόψυχο των παιδιών όταν μεγαλώσουν είναι η τράπεζα. Ναι. Παίρνει μέσα στο σπίτι και στο παίρνει. Σε χαϊδεύει, σου δίνει ένα δωράκι και σου παίρνει το ποπό μετά. Τι λέει ο απίθανος. Κατάλαβες τι είναι ο Άγιος Βασίλης. Τι έχει βρε, τι λέει ρε. Τα Αμερικάνικα ωραία. Τις κοκακόλα τον Άγιο να πούμε, τον κάνατε Άγιο. Ο Άγιος Βασίλης, ξέρεις για τους κομμαρτίδες, πάλι ένα από συμφέρον. Αυτοί που τον δίνουν λεφτά πάνε στον Άγιο Βασίλειο και στη Μόσχα, πέφτουν γονατιστοί, με την προϋπόθεση να τα πάρουν πίσω πρώτη του μηνός. Έχει συμφέρον ο Άγιος Βασίλης μας. Μάλιστα. Μάλιστα. Όλα για τη μαρμίτα δηλαδή. Και τους Αγίους τους βάλαμε μέσα μαρμίτα. Με τη μισή αλήθεια. Ναι. Δίνει τα δώρα, μπαίνει από την καμινάδα, δεν χτυπάει καμιά πόρτα, τσαμπουκά μπαίνει. Τι τσαμπουκά έτσι είναι, τι τσαμπουκά μπαίνει. Τσαμπουκά μπαίνει, αλλά δεν λέει αφήνει τα δώρα, τι παίρνει μετά. Τι παίρνει. Ο Άι Βασίλης. Τι παίρνει. Το σκάλψε παίρνει μετά. Μάλιστα. Αλλά αυτό δεν το λένε στα παιδάκια. Καλημέρα, επόμενος, φύγε. Ο Παναγιώτης έχει βάλει η ρήτρα, λέει, όποια ομάδα ελληνική πάρει τον Μπέρκ να πληρώνει 4 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Αν θέλετε, δεν το Μπέρκ, ξέρω. Αν θέλετε τον Μπέρκ, 4 εκατομμύρια. Και άλλα 2-3 σε αυτόν, 7, 8. Και αυτού και σε πήρα και το γήπεδο μαζί. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα, ναι. Καλημέρα. Καλώς ονα. Παοξής. Ναι. Καλώς ο Παοξή. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο Πάοκ πήρε τα ντέρμπι πεντακάθαρα με ξένη διαιτησία, να κάνουνε μούγκα όλοι. Μούγκα στη στρούγκα. Μούγκα, τελείωσε το θέμα. Τέλος. Και ένα δεύτερο, να ξέρουν όλοι ότι. Σε κάθε Κυριακή, στα παιχνίδια όλα, όλοι αδικούνται και όλοι ευνοούνται. Άμα πάρουμε τη στατιστική και κοιτάξουμε όλες τις ομάδες, ποιοι ευνοήθηκαν, ποιοι δεν ευνοήθηκαν, βγαίνει συν πλην απ' τη λάλη ίσον 0. Τελείωσε το θέμα. Ναι. Έληξε. Να μην ξανασχοληθούν με το Βιερίνια, με το πέναλτι στη Λαμία και όλα τα υπόλοιπα. Αδερφέ λοιπόν... Παοξή, άκουσε με λίγο ένα δευτερόλεπτο, εγώ συμφωνώ μαζί σου σε όλα, απλά να ξέρεις... Πάντοτε τον πρώτο κυνηγάνε. Είσαι πρώτος, θα πρέπει να μάθεις και εσύ να το διαχειρίζεσαι. Όλοι, ναι. Όλοι επικεντρώνονται, το έχω παρατηρήσει. Βρε, το ξέρω. Επικεντρώνονται και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ειδικά στο ΠΑΟΚ. Πήρε μπέλατι εκεί, όχι δεν έκανε εκείνο. Για δείτε εκείνη την Κυριακή τι έγινε στη Ξάνθη, τι έγινε στην Κρήτη, τι έγινε εδώ. Αδερφέ, χθες με τη φάση του Βιερίνια, κρύφτηκαν από πίσω. Ένα ακόμα πέναλτι μπορούσε να δοθεί στον ΠΑΟΚ. Μία κόκκινη που δόθηκε κακό στον Γκάνιας. Μία κόκκινη που δεν δόθηκε στον Παράλες. Ένα γκολ offside που έβαλε ο Ολυμπιακός. Μία κόκκινη που δεν έπρεπε να δώσει στον Πανετολικό. Με το χέρι του Βιερίνια. Υπάρχει μια ισορροπία. Αυτά όλα καλύφθηκαν. Υπάρχει μια ισορροπία. Ναι, μισό λεπτό. Ναι, Κωνσταντίνε μου, μισό λεπτό κυρίες και κύριοι. Τα μέσα στην Αθήνα λειτουργούν για τις ομάδες των Αθηνών. Τα μέσα εδώ έχουν πελάτες στους άλλους. Εμάς. Το μέσο λοιπόν κάτω θα πάει στους πελάτες του. Σωστό αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Αν θέλουμε να το δούμε στιγνά κοινικά. Έτσι, αυτό ισχύει. Έτσι, άμα, αλλά... θέλετε, ναι. Άμα θέλετε τίποτα άλλο, φτιάξτε δυνατά μέσα.
μπορείτε να κάνετε. Ή κάτι κολοσσάι της πλάκας έχετε που θα φτιάξετε μέσα. Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, αυτά έχετε δυνατότητα. Μάλιστα. Άμα δεν είναι, μην κλαίτε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Επόμενος, έλα φίλε, στείλε Θανάσου Λίκ να σου δώσω. Ναι. Έλα φίλε. Έλα, ο Πασχάλης είμαι. Έλα ρε Πασχαλάκο, πού είσαι ρε αγόρι μου. Θα σας πω για την πείρα. Τώρα λίγο με τσίγκλισε, σε εισαγωγικά, ο Κωστής. Ναι. Τον ακούω πολλές φορές και θα τον κάνω μια, ας μου επιτρέψει τον όρο, παρατήρηση. Έτσι, με όλο το σεβασμό, με την έννοια ότι είμαστε συνομήλικοι. Έτσι, έχει και αυτός παιδάκια, έχω και εγώ παιδάκια. Πολύ συχνά τον ακούω, ας πούμε, στο ράδιο να λέει θα φας ένα μπουνίδι, θα φας ένα κροσέ, ένα δεξί, ένα αριστερό. Δεν συνάδει με την ηλικία μας, πρώτα πρώτον. Ενδεχομένως, μια νιώθεις ανασφάλειες, μη φας κάποιο πέσιμο, ενδεχομένως, υποσυνείδητα, προσπαθώ να κάνω να σε ψυχαναλύσω δηλαδή, γιατί συχνά, ας πούμε, χρησιμοποιείς τέτοιους όρους. Αλλά θέλω να σου πω ότι η πραγματική τραμπούκη, δυστυχώς, και το λέω για όλους μας, έτσι, δεν θα έρθουν να κάνουν αγώνα μονομαχίας. Face to face δηλαδή απέναντί σου. Ο πραγματικός τραμπούκος δυστυχώς θα χτυπήσει σε κάτι αγαπημένο σου. Καταλαβες. Τουλάχιστον τα ξέρεις. Εδώ είμαστε χωριό η Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς για την ώρα. Αλλά πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Mm. Αυτός το λέω εντελώς φιλικά. Ναι. Και πιστεύω να κατάλαβες τι θέλω να πω. Τουλάχιστον στην Αθήνα που έχεις τα κονέ σου, ξέρεις πώς λειτουργούν εκεί πέρα. Παντού λειτουργούν έτσι. Ναι, γι' αυτό. Δηλαδή χαμήλωσε τους τόνους. Δεν μπορώ να γίνω το σεκ του συνταξιούχου. Δηλαδή, κοίταξε, ο Κωστής, μια χαρά σε κατάλαβε και σε βάσκε αυτά που είπες, γιατί τα νιώθηκε ο ίδιος. Αλλά ο Κωστής είναι τέτοιος άνθρωπος που δεν μπορεί να μείνει έτσι στάσιμος και νοκελικός. Πρόσεξε να δεις τι έπαθα. Όταν γεννήθηκε η κόρη μου για 6 μήνες, ήμουν αφοβισμένος. Ναι. Μην πεθάνει, μην κάνει. Καλά, είναι το άγνωστο που δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Εντάξει, οκ, λογικό. Για 6 μήνες στη δουλειά μου δεν ήμουν καλός. Φυσικά. Και έπρεπε να ψάξω να βρω έναν τρόπο να μάθω να μην φοβάμαι. Όποιος κάνει παιδιά φοβάται. Γίνεται κότα. Το ξέρω σε μένα, δεν. Λοιπόν, θα πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Εννοείται. Βάλε στη ζυγαριά την κορούλα σου που ξέρω ότι ναι. Λατρεύεις. Θα πρέπει να το αλλάξουμε. Και γιατί θα βρεθεί ένας τρελός, μία φορά θα βρεθεί ο τρελός. Καταλαβες. Με το που γίνεσαι πατέρας μπαίνει μέσα σου ένα στοιχείο το οποίο δεν το έχεις ποτέ. Τότε να μην γίνεις πολιτικός, να μην γίνεις επιχειρηματίας. Και να προσέξεις αυτά που λες στο ραδιόφωνο. Καταλαβες. Να σε καλά Πασχαλάκο μου, να σε καλά αγόρι μου, καλημέρα. Καλά το λέω Πασχάλη. Μια χαρά το είπε ο Πασχάλης, το προσέγγισε ορθολογικά και κοινικά. Και αυτός, έτσι. Καλημέρα φίλε. Ξέρω σε τι θρασίδηλη κοινωνία λειτουργεί. Δυστυχώς αυτή είναι η κοινωνία μας. Έτσι τη φτιάξαμε εμείς όμως. Η πρώτη θρασίδηλη είναι η οπαδή των ομάδων. Πάντα 30 βαθμού. Ένα, ναι, αυτό είναι. Εντάξει, και αυτή τη θρασίδηλία την περάσανε στα μέσα, στους προέδρους κτλ. Όπως και η πολιτική, όπως και η τραμπούκη, όπως και. Λοιπόν, αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε. Τώρα τα αλλάξουμε. Άμα θέλετε να πάρετε τη Μακεδονία, το διπλανό σας πρέπει να κόψετε τον τζαμπουκά και μετά. Δηλαδή τη Μακεδονία την πάρετε, την κάνετε, την άντε και φοβάστε το διπλανό μου δώσει μπουνιά. Καλημέρα φίλε! Πώς θα την πάρεις στη Μακεδονία, Νίκο. Την έχασες. Ναι. Καλό στο αγόρι μου το γλυκό. Αγόρι μου, παλί καλό. Το φιλαράκι μου το καλό. Πες του προηγούμενου, πες του να σκύβει και λιγάκι. Μην πάει καμιά γροθιά από τον Κωστή μου, έλα μου ρε παρά. Ποιος είναι αυτός. Λοιπόν, μας. Σήμερα το πρωί σε ένα μεγάλο κανάλι. Μάλιστα. Αυτός που είναι και σοβαρός εκπονητής και παρουσιαστής, λέει μέχρι τώρα τον Ολυμπιακό τον αδικούσε ήδη αυτή ποιο η διαδικασία. Αλλά τώρα που ήρθε και ο ΠΑΟΚ, χαθήκαμε. Καλά δεν τρέπονται. Όχι. Όχι, δεν τρέπονται. Όχι. Γιατί αν μάθεις για 30 χρόνια να σε σφυρίζουν 90-10 και ξαφνικά γίνεται το 90-10-50-50, είναι πρόβλημα. Νίκο μου, εγώ που είμαι μεγάλος, έχω δει φακίδες, έχω και τι δεν έχω. Έχω δει να πιάνουν το συγχωρεμένο, τον Παρίντα, τα μαλλιά να τον τραβάνε και να λένε αυτό το άθλημα είναι για άντρες εκεί μέσα και να τους χτυπάνε με κοφίνια. Δεν ξέρεις τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχει ο Γιαννακόπουλος, λέγονταν ο παλιός παίκτης τους. Ναι. Ο Γιαννακόπουλος, ναι. Γιαννακόπουλος, ναι. Όταν πήγε στην Αγγλία, είπε ότι στην ομάδα που ήμουνα, στον Πειραιά δηλαδή, με μαθαίνανε πώς να πέφτω να παίρνω μπέναλτι. Πολύ καλός παίκτης ο Γιαννακόπουλος, μέγας βουτυχτής όμως. Ναι. Εδώ όμως λέει, οι φίλαθλοι μας, αν καταλάβουν ότι το κάνεις επίτηδες για την Αγγλία πάντα, θα σε βγάλουν αυτοί από το γήπεδο, γιατί πρόσφατα το είδα κιόλας που ήμουν Αγγλία, είναι αυτό που δεν δέχονται, το θέατρο και να κοροδεύεις. Τσίκεν τους φωνάζουν, τσίκεν.
Εκεί λέμε μαθαίνανε να παίρνω πέναλτι. Ναι. Και τώρα κάθονται οι άνθρωποι και λένε, τέλος πάντων, παιδιά καλημέρα. Καλημέρα γορίνα μου. Να είσαστε καλά. Και εσύ γερός να είσαι πάνω απ' όλα. Επειδή υπάρχουν, είπε πολύ σωστά ο προηγούμενος φίλος μας, ναι, υπάρχουν πολλές διαιτησίες κακές, αλλά υπάρχει μια σχετική ισορροπία στα σφυρίγματα. Πήρε κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν υπάρχει ισορροπία. Ναι, εγώ διαφωνώ. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει περισσότερα. Πήρε κάτι παραπάνω. Ναι, ναι. Έχει πάρει περισσότερα. Αλλά και εσύ δείχνεις ότι το εξωαγωνιστικό πας κάτι να κάνεις κι εσύ. Κωστή, δηλαδή, θες να βάλω τις ζητήσεις του ΠΑΟΚ, θες να βάλουμε. Στο Περιστέρι που έκανα γκέλα, το ξέρεις ότι δεν μου δώσαν πέναντι και μου κόψαν τέταρτο σάιτ. Τα έγραψε κανένας αυτά. Άλλο λέω. Άλλο λες εσύ, ναι. Και στο κομμάτι το άλλο με τις τιμωρίες σε άλλα επίπεδα και εκεί είσαι καλά. Α, σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι είμαι καλά κι εγώ. Το πιστεύω, αλλά στη διαιτησία δεν είμαι καλά. Γιατί δεν μπορείς ακόμα. Ναι, γιατί οι άλλοι ακόμα έχουν πράγματα καταστάσεις όταν σφυρίζουν Έλληνες. Όταν σφυρίζουν ξένοι. Πάλι. Τι σου είπα εγώ χθες, τι σου είπα για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δεν τους φοβάμαι. Τι σου είπα, θα σφυρίξει ξένος λέω, δεν έχω θέμα. Τι είναι αυτά εδώ, λαπτόπ. Λάπτοπ είναι. Πάτε κανένα λάπτοπ και στην ΚΕΔ. Ένα λαπτοπάκι, ε. Και στην ΚΕΔ. Καλημέρα, τι πράγμα είσαι, ρε. Πάτε κανένα λάπτοπ και στην ΚΕΔ. Συγκουνεύεστε τα λάπτοπ. Καλημέρα, φίλε. Καλό το λάπτοπ. Καλημέρα, καλό, ναι. Καλό. Έξυπνο το λάπτοπ. Ναι, έλα, φίλε. Ναι. Πάνε κανένα λάπτοπ και στην ΚΕΔ, ρε. Μπαμπά, ναι. Έλα, γόρι μου. Λοιπόν. Ήθελα να σχολιάσω τον τρόπο που περιέγραψες Νίκο, που επιβεβαίωσες μάλλον ότι ήταν πέναλτι τελικά το σηκωμένο χέρι του Βιερίνια στο μάτς με τη Λαμία. Λέει, σου ζητάνε από τη live μετάδοση. Για δες λίγο το replay, για δες είναι ή δεν είναι. Ναι. Ησυχία ακούμε εμείς τώρα στο κρατήριο. Ναι, λοιπόν... είναι πέναλτι. Ναι, είναι πέναλτι. Όχι, δεν έχω περίμενε. Το χέρι είναι σηκωμένο, η μπάλα βρίσκει το χέρι, ο παίχτης είναι μέσα στην περιοχή, σου λέει διπλανός, πέναλτι είναι, πες το. Δεν είναι έτσι, αν θες σου βάζω και το βίντεο. Έτσι είναι. Όχι. Σου βάζω το ηχητικό, δεν είναι έτσι. Περιμέναμε το replay και λέμε για να δούμε τι γίνεται. Περιμένουμε το replay να δούμε πού καταλήγει η μπάλα γιατί το δείχνει έτσι. Και στο δεύτερο replay λέμε είναι πέναλτι κατευθείαν. Και εγώ και ο Θανάσης. Μετά το είπες πολλές φορές ότι είναι, δεν το συζητώ. Ναι. Μα ήταν ολοφάνερο. Αλλά η αρχική σου. Το αρχικό σοκ, ρε φίλε, ναι. Το αρχικό σοκ. Εντάξει. Άντε, καλημέρα. Να σε καλημέρα. Όλα τα ακούν οι μπαγάσιδες, έτσι. Το αρχικό σοκ βλέπεις ξαφνικά ότι είναι πέναλτι. Ναι, οκ, θα το πεις. Είναι δουλειά σου. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ στο τελικό. Ναι. Ήταν ο Κανελάκης εδώ στο Βόλο. Ναι. Όταν παίζαμε ο Πάοκ με την ΑΕΚ. Θα το πεις, τι να κάνω. Είναι 1,5 μέτρο offside. Ναι. Κουντέψαμε πλακώσουνε. Ναι. Εκείνος ο Πόκο Λόκο. Γιατί δεν είπες και εσύ αυτό που λένε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εμείς το είπαμε ότι είναι offside. Κανελάκη. Ναι, όχι. Oh, oh, oh. Κανελάκη το γκολ μήπως ήταν λίγο offside. Λίγο λε. Μοιάζει λίγο από τα ρηπέ. Λίγο. Λίγο λε. Το πουλί το Σαγκαρέ το δεφυλάκι το διαμαντήσω. Καλά. Ναι, αλλά στην Αθήνα ξέρεις, τα λέγανε γιατί είναι πολύ πιο μπροστά από εμά. Όχι, όχι, άκουσε με. Ξέρεις τι είπα σε αντίστοιχη φάση πρόσφατα. Ότι τους μπερδεύει γιατί είναι σε ανάποδη κίνηση οι δύο παίχτες. Αυτό είπανε Κωνσταντίνε. Δεν παραδέχτηκαν όπως είπαμε εμείς στην offside. Είναι σε ανάποδη κίνηση και μπερδεύει τον διαιτητή, λέει. Ο ξεφτυλισμός της ελληνικής δημοσιογραφίας ξεκινάει από τα μεγάλα κανάλια που κάνουν τους ορακοτάγκους για τα πολιτικά συμφέροντα των καναναλχών, οι μάγκες εκεί. Και είναι μάγκες γιατί παίρνουν πολλά λεφτά. Παίρνουν, είναι μπράβο. Και πάμε σε εσάς τους ηλίθιους. Ναι. Οι οποίοι δεν παίρνετε λεφτά. Ναι, δεν παίρνουμε. Ναι, γιατί για την καψούρα μας. Είστε βλαχοπαδί. Εντάξει, να κάνουμε ρε φίλε. Κάνετε τζάμπα, ναι, τα γραφεία τύπου. Είστε λακαμάδες. Ρε φίλε, λέμε αυτά που βλέπουμε. Βρε, κάνετε τζάμπα τα γραφεία τύπου. Ενώ οι άλλοι οι IT κάτω στην Αθήνα. Παίρνουνε φράγκαλες. 100%. Τι να κάνουμε, φίλε, εμείς αγαπάμε την ομεκαψούρη δεν σημαίνει. Φάτε καψούρα, ρε. Φάμε καψούρα. Φάει καψούρα. Τρώγε την καψούρα με μαρμελάδα. Με μαρμελάδα, με μέλι, με μερέντα, με ό,τι τραβάει ψυχούλα. Καλή είναι η καψούρα, αλλά άμα πάει να ζει με την κόμενα, δύο λογαριασμό και δεν έχει να την πληρώσει. Θα πληρώσει καψούρα. Ξέρει πότε φεύγει καψούρα. Με πεζόρα αλλή φεύγει καψούρα. Φύγει και εσύ γιατί έχω κάτι σημαντικό να δώσω και να μεταφέρω σε αυτά για τον ακροατών μας. Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα να απολαμβάνουν ταχύτητες Wind Fiber έως και 200 Mbps σε όλη την Ελλάδα. Για να το ζήσετε κι εσείς και να έχετε αυτές τις υπερψηλές ταχύτητες 100 και 200 Mbps, έλεξε την διαθεσιμότητα στην περιοχή σας μέσα από το wind.gr σε ένα κατάστημα Wind. Το Wind Fiber είναι εδώ λοιπόν και έχει αλλάξει την εμπειρία ίντερνετ για χιλιάδες νοικοκυριά. Σμαράγδα Μπασάκου είναι ακριβώς δίπλα μου για δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε γιατί βλέπω πολλά κοκκινάδια στο τηλεφωνικό κέντρο μετά το διαφημιστικό. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 40 μετά τις 9. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο επιστρέψαμε, ο οποίος θα είναι εδώ από τις 7 του Δεκέμβρη στο Θέατρο Βεργίνα με ένα
ολοκένουργιο καταπληκτικό σοου, χορό, τραγούδι, τρελό γέλιο. Μιλάμε για μια μεγάλη υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές. Τα πάντα όλα, κοινώς και όσο ενδιαφέρει θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις θα γίνονται και θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Κωνσταντίνε, έχουμε γραμμές, να μην καθυστερήσουμε τα παιδιά γιατί ήταν στην αναμονή. Καλημέρα, επομένως, στον επόμενο φίλο. Έλα φίλε, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς ονα. Καλημέρα, τι κάνετε? Μια χαρά. Να απαντήσω μονολεκτικά. 7 η ώρα παίζει ο Πατριάρχη σήμερα, φίλε Γιώργο, που με ρωτά. 7 η ώρα στο Παλατάκι. Με Τζούριτ, μάλλον στην αποστολή. Έλα, φίλε, τώρα. Λοιπόν, θέλω να πω στα γρήγορα 2-3 πράγματα για το Άρης Παναθηναϊκός. Βεβαίως. Όπως είπε και ο Κώστας, αν και σπάνια συμφωνώ μαζί του, ο Σιώπης δεν έχει καμιά δουλειά να ζητήσει συγγνώμη. Για ποιο λόγο έχει συγγνώμη? Καταρχήν το αμυντικό του κομμάτι ήταν επικό. Το pressing στον αντίπαλο χάρη. Για να σα πω για τη ζήτηση συγγνώμη, γιατί τη συνέντευξη την έκανε 3 λεπτά με το που τέλειωσε το παιχνίδι. Ο άνθρωπος ακόμα έχει ανεβασμένες τροφές. Το μόνο που του γεμίζει μυαλό ήταν το πέναλτι. Δεν πρέπει, αυτό το είπε. Πρέπει να. Και από τη στιγμή που εμπλέκεται ο ίδιος στη φάση και δίνει το πέναλτι ο άλλος στο 92-93, εννοείται ότι σου βγαίνει αυθόρμητο. Έτσι ακριβώς. Αυτό απλά, έγινε. Να μεταφράζουμε λίγο την ψυχολογία του καθενός. Ακριβώς, ναι. Απλά που θέλω να το πω. Ότι το είπαμε όλοι. Ότι από το 70-75 και μετά υπήρχε πρόβλημα δεξιά στην αμυνά μας, αριστερά όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Ναι. Εκεί έπρεπε να κλείσει την τρύπα. Έκανε λάθος ο Κωνσταντινίδης στην τελευταία φάση. Το λάθος διαφόρμησε, αυτό πρέπει να πάει. Ναι, βέβαια. Και έκανε λάθος και ο Παντελίδης, γιατί δεν το είδε. Ενώ το βλέπαμε όλοι, φωνάζαμε από πάνω, είχε ψοφήσει ο Κωνσταντινίδης. Ναι. Δεν μπορούσε να καλύψει τη θέση. Σωστό. Και φαινόταν ο Χατζηθεοδωρίδης, λες και είναι ο Ριμπερί, ξέρω εγώ, ή ο Ινσούα. Και βάλε. Σε μια στατική φάση, στατική, γιατί δεν έγινε πάνω σε κατεβασιά ή πάνω σε τρέξιμο, σε μια στατική φάση τον τριπλάρει επί τόπου ο Χατζηθεοδωρίδης και βγάζει αυτή τη σέντρα την χαμηλή στο 92. Ναι. Οπότε είναι καθαρά λάθος, ας πούμε, εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, του Παντελίδη και του Κωνσταντινίδη. Ναι, ναι, γιατί ναι, ναι, όταν έβαλε το Ματίγια έπρεπε να του δώσει ξεκάθαρη εντολή ότι Ματίγια θα κλείνεις εκεί δεξιά. Ναι. Εκεί θα κλείνεις. Ναι. Ούτε δεν το είδαμε. Το άρα λες κάτι το οποίο δεν υπόθηκε από εμάς. Εγώ για τον Κωνσταντινίδη το είπα στο απόγευμα σε εκπομπή. Ότι ο Παντελίδης δεν ενέργησε γρήγορα σε αυτή την φάση. Ο Ματίγια έχει να αντιμετωπίσει και ένα νέο δωμάζο μαζί με το Σιώπη. Πρέπει να ντουμπλάρει. Δηλαδή. Πάντα πηγαίνουμε και κλείνουμε στην καρδιά της άμυνάς μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Παντελίδη. Το να γίνει σέντρα, εντάξει, μπορεί να γίνει σέντρα. Άμα γίνει σέντρα σε τρία στόπερ, σου λέει, και έχω και το Σιώπη τέταρτο για τα χαμηλά, εντάξει, για ποιο λόγο να πάω να ντουμπλάρω τον Ισούα που είναι και μόνο στην πλευρά. Καλά το σκέφτηκε. Ο Ματίδια πρέπει να είναι στην καρδιά, όπως και ήταν, αλλά έγινε η φάση τόσο γρήγορα, με τέτοια ταχυδύναμη τον Μπουζούκι. Που συμβαίνει, αλλά ο Άρης τα έκανε καλά. Ναι. Ο Άρης έβαλε τρίτο στόπερ, ο άλλος είχε δύο φορ. Μακέντα και τον άλλον. Άρα ο Καμπέτσι έβαλε τρία στόπερ. Μετά άλλαξε τον. Έχει καρδιά, Κώστα, της περιοχής, γιατί έβαλε και τον Μαυράη. Άρα θεωρητικά θα έπρεπε να κλείσεις και λίγο την μπάντα, γιατί από εκεί θα σου βγουν οι σέντρες, είτε κοφτές είτε χαμηλές. Καλύτερα, είτε... όχι, όχι. Η μπάντα, ας γίνει το φόρτωμα. Εγώ πρέπει να είμαι στην περιοχή, αφού θα πάει στη Γιώμα. Πρέπει να είμαι εκεί δυνατός. Η μπάντα, δεν μου λέει τίποτα. Η μπάντα να που είναι έγινε όμως. Να που έγινε. Και θέλω να σου ρωτήσω και κάτι εσένα, Κώστα, στις 50 προσωπικά. Σέντρες, στις 50 σέντρες θα γινότανε σε μία φάση τέτοια. Πάμε φίλε στο ερώτημα. Πάμε. Και μία σε σένα, Κώστα. Τη φάση του Μακέντα που αρπάζει το Βέλεθ από το σβέρκο και τον σαβουρτιάζει κάτω, την έχεις δει? Όχι, δεν την είδα. Δεν την είδες. Και έρχομαι λοιπόν τώρα, επειδή ήξερα ότι δεν την έχει δει και δεν έχει αναφερθεί, έχει γίνει ψηλό. Το ψηλοπνίξαν όλα τα μέσα. Ναι, ναι. Σε προκαλώ να το ψάξεις να το βρεις και θέλω να σου πω και κάτι προσωπικά σε σένα. Ναι. Η δουλειά σου, Κώστα, είναι να αναλύεις τους αγώνες, να κάθεσαι να βλέπεις τα ματσάκια σου, να κουβεντιάζεις με τον κόσμο, να πιάνεις το σφιγμό. Αυτή δεν είναι η δουλειά σου, από αυτό δεν πληρώνεσαι. Ναι. Ωραία. Δεν πρέπει λοιπόν να μου λες ότι δεν το είδες. Γιατί όταν μου λες δεν το είδες, αλλά απ' την άλλη έχεις γνώμη για αλλίωση αποτελέσματος. Γιατί προχθές με τον κόκκινο σας άκουσα και είπες για αλλίωση αποτελέσματος. Και εγώ δεν θέλω να σταθώ στο ότι ο Παναθηναϊκός... Περίμενε λίγο να ολοκληρώσω. Δεν θα σταθώ στο ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλοιώσει ολόκληρο το πρωτάθλημα που συμμετέχει. Αλλά μίλησες για αλλίωση αποτελέσματος. Σε παρακαλώ πολύ,
ρώτα κάποιον φίλο να σου στείλει, εγώ τώρα δεν μπορώ αυτή τη στιγμή οδηγάω κιόλας, να σου στείλει τη φάση όπου ο Μακέντα στο πρώτο ημίχρονο αρπάζει το Βέλεθ μέσα στην περιοχή και το σαβουρτιάζει κάτω, που είναι ξεκάθαρη δεύτερη κίτρινη, γιατί νομίζω την πρώτη την πήρε στο 18, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Θέλω να το δεις. Και εσύ Νίκο. Εγώ δεν με ρώτησες γι' αυτό και δεν απάντησα. Είπες προσωπικά τον Κωνσταντίνο, εγώ την είδα τη φάση. Θα μπορούσε να δώσει δεύτερη κίτρινη. Ναι, αν θες την άποψή μου. Και, ναι. Συγγνώμη, δεν ήθελα να το. Ναι. Το λέω απλά και μόνο γιατί ο Κώστας, όπως και εσύ, η δουλειά σας είναι παιδιά. Εγώ το είδα. Να σου πω κάτι. Εγώ σε καραγούσταρα πάρα πολύ εσένα. Πάρα πολύ. Γιατί είσαι αργανός και μίλησες μόνο για την ομάδα σου. Τρελάθηκα. Μου άρεσες πάρα πολύ. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Να σε καλά, φίλε. Έπιασε τη λεπτομέρεια που δεν είδαμε. Όχι, εγώ την είδα λεπτομέρεια, γιατί εγώ δεν είχα την άποψη ότι ο Άρης ευνοήθηκε από το μάτς. Ναι. Δεν είχα την άποψη, γιατί έχω πει ότι το πέναντι για μένα δεν είναι πέναντι στο 93 ναι. του Πανέκου. Ναι, δεν είναι πέναντι. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό ήταν τα δικά μου τα ματάκια. Τι ναι. μάτς έπαιζε εκείνη την ώρα, συνάμα, την ΑΕΚ. Μαζί με τον Άρη. Ναι, ναι, η ΑΕΚ. Νομίζω έπαιζε και η ΑΕΚ, αλλά εγώ δεν πρέπει είδα την ΑΕΚ. Δεν έβλεπα την ΑΕΚ. Πρέπει να άρχισα ματιά και στην ΑΕΚ. Δεν είδα την ΑΕΚ με την Ξάνθη καθόλου, έκανε ένα 0. Αυτοί οι λακαμάδες που βάζουν την ομάδα. Είναι η ΕΦ και η Νόβα. Τι να κάνουμε τώρα. Ορίστε, έχασα εγώ τη φάση και με λέει σωστά ο Αργιανός, έχασε τη φάση. Και ο Αργιανός αυτό ήταν υπέροχος, γιατί μίλησε για την ομάδα του, ρε φίλε. Μίλησε για τακτικά θέματα, μίλησε για το τι πιστεύει ότι έγινε λάθος και μίλησε για φάσεις. Μπράβο, Αργιανέ, σου βγάζω το καπέλο, σου είναι ο κορυφαίος σήμερα. Τι χρησιμοποιεί αυτή τη φράση του κόκκινου. Του βγάζω το καπέλο. Του το βγάζω όμως. Βγήκε άλλος Παοξής ή Αργιανός Ολυμπιακός να μιλήσει μόνο για την ομάδα του. Όχι. Γι' αυτό το βγάζω. Ναι. Καλημέρα, ναι. Άλλοι πέντε τέτοια μας καταστρέψουν όμως. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, φίλε. Σωστό και αυτό. Γεια σας, είμαι Πάοκ είμαι. Ναι, αδερφέ, έλα. Έλληνας Μακεδόνας. Έλληνας Μακεδόνας και Πάοκ. Ωραία. Βόρειος ή νότιος. Είμαι Μακεδόνας καθαρός, ούτε Πόντιος ούτε Μικρασιάτης. Όχι, Βόρειος Μακεδόνας ή νότιος, λέω. Δεν υπάρχει για μένα Βόρεια Μακεδονία. Για σένα δεν λέει, αλλά για τον Αμερικάνο υπάρχει. Εντάξει. Ναι, αλλά σύμμαχος είσαι. Πρέπει να ακολουθήσεις τον πρωτόκολλο. Χάρηκα για τα παιδιά, για τα σχολεία της Θεσσαλονίκης που κάνανε πορεία για τη Μακεδονία. Ναι. Σε αντίθεση με τα σχολεία της Αθήνας που κάνουν αντιδιαδήλωση για την πορεία που κάνανε οι μαθητές της Θεσσαλονίκης. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Φοβερά, σύλληπτα. Ωραία πράγματα. Ναι. Χαίρομαι για την Αθήνα. Μ' αρέσει η διαδήλωση, μ' αρέσει και τη διαδήλωση. Ωραία. Χαίρομαι για την Αθήνα. Που έχει γίνει μια χαβούζα γεμάτη πρεζόνια, ομοφιλόφιλους και μουσουλμάνους και μια μέρα άμα τη δω σαν ενώ το μάτι... Ενώ εσύ έχεις γεμίσει μέρα, εργοστάσια και εργοστασιάρχες εδώ ναι. Μια μέρα άμα δω την Αθήνα σαν το μάτι θα χαρώ ακόμα περισσότερο. Έλα φίλε, φίλε δεν λέγονται αυτά τα πράγματα, σε παρακαλώ. Είναι... Δεν τα υιοθετούμε, όχι, όχι, δεν τα δέχομαι. Έτσι, δεν τα δέχομαι, δεν τα υιοθετούμε. Τι είναι αυτά που είπε τώρα, σε παρακαλώ ρε Κωνσταντίνε. Αυτή είναι η σκατοψυχιά. Ένα, δηλαδή εσύ είσαι καλός τώρα που είμαι σε αυτά ρε φίλε. Άστονα, πλάκα με κάνεις τώρα, εκτέθη, δηλαδή πας να την πεις και εκτίθεσαι γίνεις χειρότερος. Μισό λεπτό. Χειρότερος έγινε. Ας τον άνθρωπο να βγάλει τη σκατήλα από την ψυχή. Εκτέθηκε όμως. Είναι... Το έπαιξε Έλληνας Μακεδόνας μαμούζου του και μετά έβγαλε όλη τη σκατοψυχιά του. Ναι. Άρα ο Μακεδόνας δεν είναι σωστός Έλληνας. Αυτό σύμφωνα με τον συγκεκριμένο ναι δεν είναι. Ας τον άνθρωπο. Ναι. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς ο να γιατί καλώς δεν αφήνεις να εκφραστεί. Τον άφησα, τον άφησα, αλλά έπρεπε να τον κόψω γιατί τώρα πρόσβαλε νεκρούς αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ευχήθηκε να γίνει. Ναι, εντάξει, ναι. Καλημέρα, έλα φίλε. Χαλάρωστε, χαλάρωστε. Χαλαρώνουμε φίλε, έλα γουρμ. Εγώ γέλασα με το παλικάρι που είναι και φίλος από ό,τι κατάλαβα που πήρε και είπε για τον Κωστή να προσέχει την κόρη του. Τι σε χλαμάρες είναι αυτές. Ναι. Που είναι στο Χόλιγου, ταινίες βλέπει. Για τον Μπάσερη να μιλούσε δεν θα πήραζε την κόρη κανενός. Ναι. Το πολύ πολύ να δεν τον πάρουν κανένα τηλέφωνο. Για να σου πειράξουν το παιδί. Πρέπει να έχεις πολλά λεφτά να σου τα παγάρουν. Κατάλαβες. Μόνο σε τέτοια περίπτωση. Εγώ όταν τα σπατάλησα έκανα μια επένδυση μικρή, οπότε πάνε τα λεφτά μου. Οπότε δεν κινδυνεύει. Μη φοβάσαι τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, το ερώτημά μου είναι το εξής. Ρίχτω. Ρίχτω. 60 χρονών πάω ξύς. Ναι. Πας στο καφενείο, βλέπεις τα μάτς. Έτσι. Κύριε. Και μπορεί να μην τα βλέπεις κιόλας, να συζητά τα πει τσιπουράκια, να βλέπεις μισές φάσεις. Όχι, πηγαίνω. Πηγαίνεις στο καφενείο, ναι. Αλλά με 6 βαθμούς μπροστά, έτσι όπως είμαστε, το φοβάμαι. Να αναλύσω γιατί. Μάλιστα. Ένα λεπτό. Βεβαίως. Μάλιστα. Το πρωτάθλημα δεν θα το κρίνουμε με τον Ολυμπιακό εδώ στην Τούμπα. Πού θα το κρίνουμε. Στα άλλα τα μικρομεσαία λες. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή δεν μου εμπνέει εμένα ότι θα πάμε στον Αστέρα και θα φύγουμε περπατώντας όπως θα πάει ο Ολυμπιακός. Mm. Δεν μου εμπνέει ότι θα πάμε στην ΑΕΚ και την πάρουμε περπατώντας ή με τον Παναθηναϊκό. Καλά, αυτά μπορεί να μην τα πάρει και ο Ολυμπιακός, να ξέρεις. Ολυμπιακό με 30.000 κόσμο θα έρθει εδώ πέρα, θα μας πάρει ένα χ, αλλά θα έχει πάρει το πρωτάθλημα πριν, παιδιά. Έτσι φοβάμαι. Φοβάσαι. Μακάρι να μην γίνει. Μάλιστα.
Αυτό φοβάμαι εγώ, δεν με εμπνέει αυτή τη στιγμή. Ακούστηκε, φιλαράκι μου, ναι. Να μου πει βέβαια, είναι αίτη 12 μας που να σε εμπνεύσει. Είναι λογικό αυτό. Έπρεπε να ήταν 12 στα 10. Τι να σε πω, ρε αδερφούλη μου, καλέ. Ναι. Δεν σε εμπνέει μια ομάδα που είναι αίτη 12 μας. Να μου πει ότι δεν παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και φοβάμαι αυτό, να σου πω, ναι, έχει δίκιο. Αυτό να μου πει. Ναι, αυτό να μου πει ότι δεν παίζουμε καλά και φοβάμαι ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα έρθουν οι γκέλες. Αυτό το δέχομαι. Η εικόνα, ναι. Ποιος είναι πιο πιθανό, ρε παιδιά, να κάνει γκέλες, εμείς ή οι γαύροι? Και οι δύο. Γιατί παίζει καλά ο Ολυμπιακός. Βέβαια παίζει καλά. Α, παίζει καλά. Έγινε, φίλε, ακούστηκες, να είσαι καλά. Παίζει καλά και... Παίζει καλά, ξέρω, πήρε 5 μάτς το 94 και άλλα 3 με Διτησία. Παίζει καλά ο Ολυμπιακός. Φίλε, να τα βλέπεις όλα τα 90 λεπτά στο καφενείο. Μην βγαίνετε, μπαίνω, βγαίνετε έξω. Να τα βλέπετε κανονικά τα μάτς. Καλημέρα, επόμενος. Αυτό το πράγμα με την μπάλα στα καφενεία, ξέρεις, δεν βλέπουνε μπάλα. Αρχίζουν ένας με τα τσίπουρα, αού, αού, βλέπουν μια φάση, σχολιάζουν 20 λεπτά, πάνε 10 λεπτά τουαλέτα, βγαίνουν έξω να κάνουν τσιγάρο για τους γιορτινούς καφετζής και στο τέλος λένε ότι ήταν και το μάτς. Καλημέρα. Στη θύρα 4 τα βλέπουμε το μάτς. Όχι. Έλα, καλημέρα. Όχι, καλημέρα, έλα φίλε. Ναι. Καλημέρα από Αριδέα, Αλμοπάρα. Γεια σου, φίλε. Κάνουμε καλά. Κέρδισες τελευταία, έμαθα, ε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, Κλαρίνο. Κλαρίνο που σου λέει. Α, εντάξει, ναι, ναι, είναι πρώτη, αυτή είναι, αυτή θα ανέβουν. Δεν θα ανέβουν, μάλλον γιατί δεν ανέβουν. Κάναμε και έτσι κι αλλιώς. Το θέμα ήταν με το Λακαδά εδώ μέσα να κερδίζαμε, αλλά φέραμε τώρα με Κίμη να παίζουμε. Ναι. Λοιπόν, κάτι να πω, Κωστή. Μάλιστα. Για αυτό που θέλετε να κάνετε με τη συνδρομή 1 και 23. Εγώ προσωπικά, εγώ δεν θα πληρώσω. Καλά θα για να το δω. Γιατί, να σου εξηγήσω γιατί. Ποιο πράγμα, δεν κατάλαβα, δεν το πιάσα. Θέλει να κάνει μια εκπομπή με συνδρομή. Α, ο Κωστής, ναι. Ιντερνετική, okay, ναι. Για να ζητήσεις λεφτά από τον κόσμο, ας πούμε, πρέπει να είναι κάτι πολύ οργανωμένο, με καλή κάλυψη ήχου, ξέρω εγώ, εικόνας. Και τέτοια πράγματα, πώς λες και εσύ, στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν. Yes, εγώ, yeah, ας πούμε, θα πλήρωνα για μια live εκπομπή να δω με Κιμπόκο Αλέξανδρο Φωτιάδη. Οι τρεις τους μόνοι τους. Έτσι, να σε δω εσένα με με έναν μανάβι παστελά, να πούμε, ξέρεις, χιμπατζή πατραχομούρι, να παίξετε box. Ναι. Με έναν παλέμαχο τερματοφύλακα, θα πλήρωνα. Να κάνετε show, δηλαδή. Βέβαια, θα πλήρωνα για την αυτοβιογραφία του Κόκκινου, του Γρηγόρη, να την αγοράσω. Σημειώνω. Γράφει τι θα πλήρωνα. Κιμπόκο τριπλέτα με Αντωνιάκ, πώς το λένε, και τον Άλεξ, Κιμπόκο αυτό. Φωτιάδη, Φωτιάδη, ναι. Ένα live όπως είχες κάνει πρόπερση με τον Μάριο που είχατε κάνει, δεν θυμάμαι που ήταν. Αυτά, ναι, έναν αγώνα box. Ναι, έστω, ναι, και όχι με αυτούς, με κάποιον άλλο, ρε παιδί μου, με σένα. Αυτά, ναι. Μάλιστα. Αλλά τώρα για να βλέπω τον MVP και τον Χατζινάκο, ούτε δεν το στάλιο μου δεν δίνω. Ψήνεται. Τη μάπα του Χατζινάκου δεν μπορεί να τη δεις. Δεν ψήνεται. Ο Χατζινάκος τρώγεται, ο άλλος δεν τρώγεται με τίποτα. Φύγε, Αλμοπέ, φύγε να κερδίσει τα κείμενα. Ποιο παίζεις, να είσαι καλά. Έταν Αλμοπό. θέλει Κιμπόκο, ρε φίλε. Καλά, βέβαια, ο πελάτης. Θέλει τρέλα. Θέλει δίκιο. Καλημέρα, φίλε, μποντζόρνο. Έλα. Έλα, γουόρ μου, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Εγώ μιλάω. Ναι, ναι. Εγώ μιλάω. Ναι, εσείς μιλάτε, κύριε. Λοιπόν, πριν 4-5 ακροατές πήρε κάποιος μαγκίτης, παομιζής τηλέφωνο. Ναι. Και αποκάλεσε όλοι να μουγκάρουν, να μην μιλάει κανείς. Αυτό το μάγκερ, να πούμε. Τι είπε, δεν άκουσα. Είπε να φίλε, βγάλε. Άκουσε με λίγο, βγάλε λίγο το hands free από που μιλάς, σας ακούμε καθαρά. Μισό. Φάει λίγο ραδιενέργεια, ναι, φίλε. Α, μπράβο, ρε φίλε. Από τον πάτο του πηγαδιού μας μίλουσε ο Σωρέ. Έλα να σ' ακούσουμε τώρα, όμορφα. Με ακούτε τώρα? Ναι, πάμε. Λοιπόν, βγήκε ο Μαγκίτης αυτός και είπε να κάνουν όλοι μούγκα, γιατί αυτό κάνει τον ξύπνιο και ξέρει και μιλάει αυτός. Ναι. Τα περί ποδοσφαίρου που δεν έχει ιδέα, τέλος πάντων. Ναι. Εγώ του λέω, αν μ' ακούει, ότι μία παροιμία λέει ο λαός ότι η αχλάδα την έχει πίσω την ουρά. Την έχει. Πρώτον. Δεύτερον, ξέρει πως θα αγωνίσει και είναι ακόμα να τελειώσει το πρωτάθλημα. 18. Μπράβο, ξέρει. 18. Μπράβο. Γι' αυτό του λέω να κάνει αυτός μούγκα και θα δούμε τελευταία που θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Καλημέρα. Να είσαι καλά, φίλε, καλημέρα. Το πρωτάθλημα δεν το έχει πάρει κανένας, δεν έχει κρυθεί τίποτα. Εντάξει. Εξετάζουμε τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και λίγο χουλιαμά μπορεί να κάνουμε και λίγο καζούρα και να μην τρελαίνεστε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Βρε, καλώστον. Καλώστον. Ναι, από τη Βέρεια περνώ. Την αμαρτωλή, όπως λέει και το κουμπαράκι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Αυτά δεν ανήκουν. Ναι, δεν ανήκουν. Είμαι από την Οικομήδια, ο Στάσης Βοριατσίδης. Γεια σου, Σάκη. Που πήρα και μιλήσει για τον αγώνα που κάναμε με τον ΠΑΟ. Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πρώτον τη διοίκηση του ΠΑΟ και τους παλεμάχους
κυρίως τους παλεμάχους που ήρθαν. Ήρθαν περίπου πάνω από 20 άτομα. Μπράβο. Υπεύθυνος βέβαια ήταν ο κύριος Τερζανίδης. Να πούμε τα άτομα όσα ήταν: Κουρτσιαλίδης, Αναγνωστόπουλος, Βουτιάς, Μαλιούφας, Λαγωνίδης Αργυρίου, Μπορμπόκης, Καραγεωργίου, Τουρσουνίδης, Ιορδανίδης, Γεωργιάδης, Αλεξανδρίδης, Καπουσούζης, Σουγιάνος, Αλιβάνογλου, Κερασίδης, Κουκίδης, Μίτογλου, Τανταλίδης, Μπόλκας, Χόρσε και Κύριος Μπόλκας, κύριος ο άσχημος. Ναι, ναι. Μπράβο στα παιδιά που πήγαν πάντως. Ναι, ναι, να τα λέμε όλα, Κωνσταντίνε, και τα καλά και τα κακά. Μπράβο. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και εκ μέρους της διοικήσεως, εγώ κάνω τις ανταποκρίσεις αυτές που γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Όλο τον κόσμο που προσφέρθηκε σε αυτόν τον αγώνα που έγινε για τον φιλάνθρωπο και το σκοπό, για το παιδί. Χτες βέβαια έγινε μία ακόμα επέμβαση, έτσι να βάλει το χέρι να πάνε όλα καλά πιστεύω. Μάλιστα. Επίσης να ευχαριστήσουμε εκ μέρους της διοικήσεως τα κρασιά Βαένη που προσφερθήκανε και προσφέρανε στους παίκτες όλους τα κρασιά τους. Επίσης είναι και άλλοι που μπορούμε να ευχαριστήσουμε, άστε, αλλά δεν μπορούμε. Καλά έκανες και τα είπες, να σε καλά, να ακούσουμε και άλλο κόσμο. Να σε καλά, αδερφούλη, καλά έκανες και τα ανέφερες. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για του Ράσπε. Φαλακροκοτσίδα ζητάνε κάποια φίλη επίσης, για να σημείωσε το σομπλοκάκι σου. Μαζέψουν ένα εξιντάρι για τα πρόστιμα. Α, έχει πρόστιμα αυτός από πίσω, κουβαλάει. Καλημέρα, ναι. Ένα εξιντάρι, ναι. Γλυκά αγόρια, καλημέρα. Το φιλαράκι μας. Για να σε ακούσω, θέλω να σε ακούσω λίγο εσένα, για πάμε λίγο. Εγώ θέλω να μιλήσω με τον Κρουστή να πούμε. Ένα, εδώ είναι. Ναι. Και θέλω να μου πει για τον Ρουμάνο, επειδή τώρα τελευταία τον βλέπει και του έρχεται μια τάση για εμετώνα. Τον ξεπατώνει και εντός και εκτός αέρα. Συνεχίζει την κουβέντα μας έξω, να ξέρεις. Θέλω να μου πει σε δυο γραμμές τι είναι αυτό που δεν γουστάρει στο Ρουμάνο. Δεν γουστάρω καθόλου τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ αμήνεται στα χαφ. Ο ΠΑΟΚ αμήνεται στη μεγάλη περιοχή. Κάνει ήρωες τον τερματοφύλακα και του στόπερ. Ένα. Ναι. Δεύτερον, ο Ρουμάνος δεν μπορεί να κάνει ανάπτυξη παιχνιδιού από πίσω προς τα μπρος. Τι εννοείς μπορεί να κάνει ανάπτυξη? Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να αναπτυχθεί από τα χαφ του. Γιατί, μα πού αναπτύσσεται? Μόνο από τα μπάκ. Από τα μπάκ. Μόνο από τα μπάκ. Μόνο τα μπάκ. Ναι. Όταν έχει την μπάλα ο ΠΑΟΚ στην επίθεση, δεν υπάρχει κίνηση χωρίς την μπάλα. Δεν έχει μπει ο ΠΑΟΚ να βάλει γκολ συνεργασίας με 3-4-5 παίκτες. Όπως το έκανε πέρσι συνέχεια. Που έμπαινε με την μπάλα στα δίκτυα δηλαδή. Λες. Έχει βγάλει από το ρεπερτόριό του την αντεπίθεση. Πώς θα, αφού όλοι αμήνονται, Κωνσταντίνε. Στάσου, ρε φίλε. Τι, από τα κόρνερ να βγεις στο τρανζίσιο, λες γρήγορα. Αυτό μου λες. Αυτό μας λες. Δημιουργεί στα rotation βαριά κορμιά στο χώρο του άξονα. Αυτό μαζί σου εδώ. Και βάζοντας σε κίνδυνο τον ΠΑΟΚ να χάσει από τον Εργοτέλ και να διασυρθεί από την Τζέλση. Επαναλημμένο κακό ρωτέσον δεν βγαίνει. Εδώ συμφωνούμε, να ξέρεις αυτό το κομμάτι. Στα άλλα δεν συμφωνώ που είπες. Εδώ είμαι μαζί σου. Το ζητούμενο είναι ότι εσείς τη δεδομένη στιγμή βλέπετε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές στον ΠΑΟΚ που μπορούν να προσφέρουν αγωνιστικά πάνω από 5. Μου λες δηλαδή ότι είναι παίχτες του 7-8, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προσφέρουν σχεδόν κανένας πάνω από 5-6. Αυτό λες. Εγώ λέω, επειδή έχω δει πάρα πολλά πράγματα στις προπονήσεις, ναι. Ξέρω το σκεπτικό του ποιο είναι, βλέπω την Πινελίκη ρίχνει για να μπορέσει να καταφέρει κάποια πράγματα, λέω ότι δεν βοηθήθηκε από την ομάδα, δεν έχει τις ρεζέρβες, ο Βιερίνια κοντεύει να σκάσει. Σωστό. Όταν λέμε να σκάσει να πλαντάξει, όπως και ο Μάτος και αυτός, έχει φουσκώσει να πούμε σαν τον Κούρκο, δεν μπορεί να κάνει τις επελάσεις. Ο Μαουρίτσιο δεν είναι ο περσινός Μαουρίτσιο. Ο Πίσος Βαρ με την τσίχλα να πούμε όποτε θέλει παίζει, όποτε θέλει δεν παίζει. Ψιλοτεφορμέ ο Πίσος Βαρ. Ο Καντουρί είναι μία μέσα, μία έξω. Ο Πέλκας να πούμε και αυτός έχει κόψει χιλιόμετρα για να καλύψει τα χαφ. Ο Κάνιας είναι ο γνωστός Κάνιας, πες μου ρε Κωστή, ποιος άλλος προπονητής, από πέρα από το Δόνι που το πιστεύουμε, θα μπορούσε να έχει αυτό το ΠΑΟΚ πρώτο με 6 βαθμούς διαφορά. 8 κανονικά, βάλε και τους μείον 2. Πάσο το, με 6 βαθμούς, δηλαδή φέρε μου εσύ τώρα έναν, από τη Super Link θέλεις από που θέλεις, και πάρε ας πούμε αυτούς τους πόντους που έχει πάρει ο Ρουμάνος. Ναι, με άσχημο ποδόσφαιρο, με άσχημο. Με ατομικές, τέτοιες με ατομικές. Ποιος μπορεί να είναι δηλαδή. Νικόλα μου, να είσαι καλά, εγώ συμφωνώ μαζί σου 100%, να ξέρεις. Να είσαι καλά, ο Κωσής έχει τις αντιρρήσεις του, σε κάποια θέματα τα σπάζομαι, σε κάποια όχι. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση και να σας ενημερώσουμε ότι αν θέλετε δώρα, αν θέλετε πολλά και μεγάλα δώρα,
κατεβάστε το My Free to Go App, το κυνήγι των Flames και των δώρων ξεκίνησε, φίλες και φίλοι. Με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames και με ό,τι και αν κάνετε τα ξαργυρώνετε για να συμμετάσχετε σε ενεργούς διαγωνισμούς για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα μέσα από το ανανεωμένο My Free to Go App. Το κυνήγι των δώρων λοιπόν ξεκινάει αυτό το Δεκέμβρη για ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που θέλετε εσείς. Πολλά δώρα δεν σταματούν εκεί. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα λοιπόν μέσω από το My Free to Go. Κάπου εδώ κατεβάζουμε στόρια. Yes. Θανάση Καζαμπάκας ήταν στα πλήκτρα. Τα κουμπαράκια, κουμπαράκι μου, φεύγουμε. Κουμπάρε μου. Έρχεται ο Ζω Ζαϊρή μαζί με τον Γιάννη Πάγκο. Στις 12 ενημέρωση Σέντρα, τον Κωνσταντίνο θα τον ακούσει το μεσημέρι με τον Γκρεγκουάρ Κόκκινο. Εμείς το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, με Θανάση Κυλώνη. Καλημέρες!